σε άλλους λέει πολλά, σε άλλους πολύ περισσότερα. Φωστά. Γιατί ζουν ακόμη πρωταγωνιστές εκείνης της περίοδου, εκείνων των ημερών, εκείνων των χρόνων. Για άλλους είναι μία αφορμή για καυγά, γιατί στην Ελλάδα δυστυχώς ακόμη δεν έχουμε λύσει πολλά έτσι, ιδεολογικά κατάλοιπα που έχουμε ή το βρίσκουν κάποιοι και ως αφορμή να τσακωθούμε. Για όταν να υπήρχαν ξεκινήσει νεκροί, ο καυγάς πάλι, ναι. Μέσα το Πολυτεχνείο ή έξω το Πολυτεχνείο, λες και έχει διαφορά αν ο νεκρός ήταν πίσω από την πόρτα του Πολυτεχνείου ή αν ήταν απέναντι στην Πατησίων από τους ελεύθερους σκοπευτές και σε αυτά, ξέρετε, τα λύνει η ιστορία και τα ντοκουμέντα, όπως για παράδειγμα το πόρισμα Τσεβά. Το πόρισμα Τσεβά που για εκείνη τη νύχτα και για εκείνες τις νύχτες, γιατί δεν ήταν μόνο μία η νύχτα, άλλο αν αυτή η νύχτα ήταν ορόσημο, είχε να πει πολλά. Είχε να πει πολλά για ελεύθερους σκοπευτές στην Πατησίων, στην Τωσίτσα, στους γύρω δρόμους από το Πολυτεχνείο. Όπως και να έχει όμως, από αυτή την ημέρα αξίζει να κρατήσουμε τα θετικά που ανέκυψαν, γιατί μονίμως σε αυτή τη χώρα κρατάμε τα αρνητικά. Πόσοι πρόδωσαν την κοινωνία του Πολυτεχνείου, πόσοι την εκμεταλλεύτηκαν την κοινωνία του Πολυτεχνείου, αλλά το μήνυμα αυτής της ημέρας είναι διαφορετικό, είναι πολύ πιο μεγάλο. Είναι για τη δημοκρατία, είναι για τον πολιτισμό, για την ιστορία μας, για όλα, για όλα. Και θα είμαστε εδώ για ακόμα μια φορά και εμείς και η Ωρελάδος για να μεταδίδουμε τις εικόνες μέσα από το Πολυτεχνείο, που μικροί και μεγάλοι θα αφήσουν ένα λουλούδι και σήμερα. Έτσι, έτσι. Και γι' αυτό μου ντύθηκες και στα κόκκινα σήμερα. Γι' αυτό έβαλα και τα κόκκινα έτσι, μου, Έτσι. Και πολύ καλά έκανες. Και θα συνεχίσουμε μετά να πούμε μερικά πράγματα, γιατί έχει ενδιαφέροντα πράγματα να πούμε για τη σημερινή ημέρα. Σίγουρα θα πρέπει να δούμε και τα μέτρα. Θα μας τα πει ο Φάνης ο Καραμπατσάκης που βρίσκεται εκεί. Όλα. Γιατί έχουμε πολλούς αστυνομικούς, έχουμε ντρόνους, επιποδός. Θα τα δούμε αναλυτικά και σε Αθήνα και σε Θεσσαλονίκη. Ας ελπίσουμε να μην έχουμε πάλι τα των προηγούμενων ετών, θα πω, αλλά θα τα δούμε. Θα δούμε. Ποιοι γιορτάζουν. Α, γιορτάζει ο Γενάδιος. Ο Γενάδιος. Ο Γενάδιος γιορτάζει. Έτσι. Έχεις. Όχι, δεν έχω Γενάδιο, αλλά είναι γνωστό όνομα. Συγγνώμη, η φίλη σου ποιος είναι. Ο Γιώργος, ο Κώστας, η Μαρία και η Ελένη. Τι να σου πω τώρα, ο Μπάμπης, ο Σουγιάς, ο Γιάννης, ο Τσίγκος και ο Τζίμις, ο Μετούγιας. Αυτή είναι. Έχει και Γενάδιο δεν έχω, αλλά έχω πάρα πολλά ονόματα. Σταματά. Έχω και Χρύσα για παράδειγμα. Ορίστε. Και Χρύσα και ό,τι θες. Και Γεωργία επάνω. Εδώ έλεγα ότι το όνομα μου δεν είναι τόσο συχνό, ρε παιδί. Έλα που δεν είναι τόσο συχνό. Ξαφνικά βλέπω ότι όλοι γύρω μου με τις λένε Χρύσα. Φέτος πρώτη φορά θα γιορτάσουμε και τη γιορτή μας μαζί. Α, ναι. Έτσι, γιορτάζουμε την ίδια ημέρα. Σου έχω πει τι έχω πάθει στην Κρήτη. Στην Κρήτη εμείς έχουμε πολλές Χρύσες. Μια φορά λοιπόν περπατάω στον δρόμο. Ναι. Ακούω Χρύσα, Χρύσα. Γυρνάω πίσω, τίποτα. Ναι. Λέω εντάξει. Χρύσα, Χρύσα, τίποτα. Ξαναγυρνάω, εντάξει, λέω είμαι τρελή. Κάποια στιγμή βλέπω το σκύλο περνάει από μπροστά μου. Βρε Χρύσα, της λέει, έλα μέσα. Καλό. Λέω, δεν είναι πολύ καλό αυτό. Έχετε και πολλούς μανόλιδες, γι' αυτό γιορτάζουμε μια ημέρα. Και πολλούς μανόλιδες. Λοιπόν, θες να πάμε να ξεκινήσουμε, θες να δώσουμε τις κάρτες επικοινωνίας, να δούμε τι γίνεται. Πάμε να περπατήσουμε και θα δίνω εγώ τις κάρτες επικοινωνίας. Εσύ τα έχεις πάρει όλα τα tablets και τα πράγματά σου. Έτοιμος είμαι. Είμαστε ανοιχτή επικοινωνία στο Facebook, ανοιχτή κάτω παύλα επικοινωνία στο Instagram και ανοιχτή παύλα επικοινωνία. Είμαστε papakitvopen.gr, είναι το mail της εκπομπής αυτής. Πολύ ωραία. Τώρα επιστρέφοντας στο θέμα με το οποίο ξεκινήσαμε και λέγαμε για τα μηνύματα αυτής της ημέρας. Έχει προκαλέσει αίσθηση, να το πω γενικότερα, είναι κλισέ που το λέμε οι δημοσιογράφοι, αλλά είναι πολύ σημαντικό άνθρωποι που δεν έχουν μιλήσει ποτέ για τις μέρες αυτές, όπως για παράδειγμα ο Κώστας Λαλιώτης, μιλούν μέσα από ένα βιβλίο. Είναι ο Κώστας Λαλιώτης και ο Μίμης Ανδρουλάκης που βλέπουμε, δύο άνθρωποι που το έζησαν πολύ κοντά το Πολυτεχνείο, ειδικά με το Μίμη Ανδρουλάκη, θα σου πω μετά και για ένα βιβλίο του, το οποίο είναι συγκλονιστικό εμένα, με έχει στιγματίσει. Βλέπω και τις εικόνες εδώ. Παρουσίασαν το βιβλίο πριν σβήσουν τα φώτα. Δύο άνθρωποι που εννοούν ότι τέλος πάντων κλείνοντας έναν κύκλο στη δημόσια ζωή τους, θέλουν να γράψουν κάποια πράγματα, θέλουν να πούν κάποια πράγματα. Θες να πάμε να τους ακούσουμε πάμε, να βέβαια, τι είπανε. Δεν ήταν ένα. Αλλά χιλιάδες. Όσοι οι νέοι μιας γενιάς, όσα τα λεπτά τριών ημερών, όσες ημέρες μιας ολόκληρης επταετίας βάναυσης δικτατορίας. Το Πολυτεχνείο, όπως το περιγράφει ο Μίμης και όπως το ζήσαμε κι εμείς, προέκυψε μέσα από χιλιάδες αλήθειες, χιλιάδες γιατί και πώς, χιλιάδες μικρές ιστορίες και μικρές αφηγήσεις πολλών ανθρώπων. Προέκυψε από τη φαντασία και την τόλμη των νέων, κυρίως των φοιτητών, μαθητών και εργαζομένων, από τη δίψα τους για ζωή και ελευθερία.
Η μεγάλη εξέγερση, το ορόσημο, είναι μια δημιουργία. Δεν σφυρίζαμε ποτέ όλοι μαζί την ίδια στιγμή τον ίδιο σκοπό. Και δεν φωνάζαμε και δεν φώναζαν το ίδιο σύνθημα την ίδια στιγμή. Εκτός από μία και μόνη στιγμή, την ίστατη στιγμή. Ένα είναι σίγουρο και αναμφισβήτητο το γεγονός ότι το Πολυτεχνείο δεν έγινε από κατοικίδιους, δεν έγινε από εκπρόσωπους του τίποτα, από αντικειμενικούς παρατηρητές και δογματικούς αναλυτές. Η εξέγερση δεν έγινε από τους πανταχού απόντες. Δεν έγινε από αφυδατωμένους φυγόμαχους, φοβισμένους κυροσκόπους και χαμελέοντες. Αυτά είπε ο Κώστας Λαλιώτης, που η αλήθεια δεν έχει μιλήσει ποτέ για, για τη δική του παρουσία στο Πολυτεχνείο. Εδώ όμως, παιδιά, πρέπει να σας πω για ένα βιβλίο, καθόλου για διαφημιστικούς λόγους. Μιλάω για το βιβλίο του Μίμη Ανδρουλάκη, «Αγάπη Μέδουσας». Εδώ ο Μίμης Ανδρουλάκης, αυτός ο εκπληκτικός συγγραφέας, συγκλονιστικός συνομιλητής, έχει γράψει ένα βιβλίο, ναι, το οποίο αν κάτσεις να το διαβάσεις θα το ρουφήξεις όλο μόνο μιας. Έχει κάνει ρεπορτάζ, γιατί υπάρχουν πολλοί που ζουν από εκείνη την περίοδο, που αποκαλύπτει το πώς προδόθηκε το κίνημα του ναυτικού. Μιλάει για τη Γοργόνα της Καστέλας, μια πανέμορφη γυναίκα κολυμβήτρια, η οποία παντρεύτηκε αξιωματικό του πολεμικού ναυτικού. Ναι. Μετακόμισαν, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι καλά, στου Παπάγου. Έφυγε από τη θάλασσα, έφυγε από την αγάπη της. Έλειπε πολύ συχνά ο αξιωματικός, οργανώνοντας το κίνημα του ναυτικού. Θεώρησε η ίδια ότι ο ίδιος διατηρεί εξωσυζυγική σχέση. Άρχισε εκείνη μια εξωσυζυγική σχέση, ναι, που τελικά την κρίσιμη βραδιά. Πού οδήγησε αυτό. Που της εξομολογήθηκε τι πάει να κάνει, λείποντας από το σπίτι για πολλή ώρα. Ναι. Εκείνη το εξομολογήθηκε στη σχέση της. Και η σχέση της επικοινώνησε με τον Παπαδόπουλο. Και έτσι προδόθηκε το κίνημα του ναυτικού. Έτσι, μια φοβερή ιστορία, παιδιά. Ένα εκπληκτικό βιβλίο. Προτείνω σε όλους ανεπιφύλακτα να το διαβάσετε. Αυτά. Αυτά. Λοιπόν. Και τρία, ναι, δύο, ένα. Ναι, τι. Φύγαμε για τη Σελήνη. Ποια Σελήνη, παιδιά. Είχαμε χθες. Πήγαμε στη Σελήνη. Α, για πήγαμε. Δεύτερη φορά μετά από 50 τρόμα. Χρόνια. Τα καταφέραμε επιτέλους. Να το. Δες, εδώ είναι οι προσπάθειες που έγιναν. Είχαμε δύο αποτυχημένες προσπάθειες. Ευτυχώς. Boosters in ignition. And lift off of Artemis 1. We rise together, back to the moon and beyond. Α, έτσι. Πίσω στο φεγγάρι, λοιπόν. Ναι. Είναι η μη επανδρομένη αποστολή, φυσικά. Mm-hmm. Θα κάνει 2 εβδομάδες τον κύκλο γύρω από τη Σελήνη και θα επιστρέψει στη χώρα μας. Mm-hmm. Μετά από 50 χρόνια, μετά το Απόλλο δηλαδή, έχουμε την αποστολή Artemis. 2 εβδομάδες γύρω-γύρω. 2 εβδομάδες θα γίνει το Βολοδέρνη. Αυτοί δεν βαριούνται, ρε Χρήστε. Δεν είναι κανείς μέσα. Είπαμε, είναι μια πεδρομένη. Και αυτοί που το παρακολουθούν δεν βαριούνται. Δεν μπορείς να σταματήσεις, δηλαδή δεν μπορώ να σου πω εγώ κάτι. Δεν σε ακούω με προσοχή τόση ώρα. Εντάξει, ιστορικές στιγμές. Που πόσο εύκολα είναι, παιδί μου, να τις καταγράφεις πλέον, να παρακολουθείς τις κινήσεις σε σχέση με την πρώτη αποστολή που ήταν του Απόλλου. Πριν 50 χρόνια. Ναι, εντάξει, παιδάκι μου, τι θες πριν 50 χρόνια, μην κάνεις έτσι, δεν είχα γεννηθεί. 46 είμαι. Άντε, μπράβο, πρωί-πρωί, αμέσως. Ναι, ακόμα. Κάνε μας τη χάρη. Να μας βγάλεις γέρος πρωί-πρωί. Όπως λέει και μια ψυχή, φαίνονται, ναι, όλα στα χαρτιά. Α, μπράβο. Φαίνονται ημερομηνίες. Ξέρει υπηρεσία. Μάλιστα. Λοιπόν. Τι άλλο έχουμε, για πες. Α, να πάμε λίγο. Εσύ, θέλω να σου πω ότι τώρα που ερχόμουν, να, άκουγα ραδιόφωνο, όπως κάνω πάντα. Και είναι οι ώρες που ακούγονται οι ακροατές κυρίως στο ραδιόφωνο. Μιλάνε. Αυτές είναι οι καλύτερες για μένα εκπομπές. Και μιλούσαν για αυτό που βγάλαμε χθες. Έγινε χαμός με τα αντικλεπτικά, στα βρεφικά γάλατα. Αντικλεπτικά στα βρεφικά γάλατα. Λοιπόν, προσέξτε τώρα, παιδιά. Το είπαμε χθες. Η Ελευθερία Σπυράκη είχε βρει τη φωτογραφία. Ξεκίνησε μια μεγάλη κουβέντα. Είχε μια αναπαραγωγή τεράστια και στο διαδίκτυο. Και ξέραμε τι λέγαμε από χθες, ότι είναι απίστευτο το να υπάρχει κάποιος ο οποίος θα έχει την ανάγκη βρεφικού γάλατος και θα μπει να το κλέψει ένα σούπερ μάρκετ. Και σε αυτή την περίπτωση εδώ με τον κύριο Μπαλάσκα λέγαμε και τι θα γίνει, τι θα κάνεις, θα συλλάβεις μια μάνα που πάει να πάρει γάλα για το παιδί της. Mm-hmm. Και πόσα άλλα πράγματα, Και όχι μόνο. Βέβαια, να σου βάλω και μια άλλη διάσταση στο θέμα. Ακόμα, υπάρχουν αντικλεπτικά στα αλκοολούχα ποτά. Ναι, τα βλέπουμε στο σούπερ μάρκετ. Στη σύσκεψη που το συζητούσαμε και λέγαμε ότι η τιμή του γάλακτος είναι περίπου ίδια με μία φιάλη ουίσκι. Ναι. Κάπου εκεί είναι. Έμπαινα, στα 22 λοιπόν, ευρώ περίπου, πόσο πάνω κάτω είναι, 20-22 ευρώ. Από 22 έως 28 ευρώ, έτσι. Τόσο ακριβά. Ναι.
Γιατί λες, για το whisky ή για το γάλα? Τέλος πάντων. Όπως και να. Το θέμα λοιπόν είναι το εξής, ότι υπάρχουν αυτοί που μπορεί να πάρουν βαρφικό γάλα γιατί το έχουν ανάγκη. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο, γιατί άκουγα τώρα ερχόμενος, όπως λέω, στο ραδιόφωνο, πρώην τοξικομανή. Όπου τι έλεγε. Ο οποίος ο άνθρωπος έλεγε ότι παλαιότερα, και συνεχίζουν κάποιοι τοξικομανείς, στην ανάγκη τους να εξοικονομήσουν χρήματα, έκλεβαν τα αλκοολούχα ποτά και τα διακινούσαν στην αγορά, τα πουλούσαν, κυρίως στην αγορά αλλοδαπών που δραστηριοποιούνται στο κέντρο της Αθήνας, έπαιρναν τα χρήματα για να πάρουν τη δόση τους. Και εδώ σε αυτή την περίπτωση... Τώρα, μέσα σε αυτή τη λίστα των προϊόντων που κλέβουν για να πάρουν και να τη διαθέσουν στην αγορά, είναι και τα βρεφικά κλέβουν γάλατα. Κλέβουν δηλαδή οι ναρκωμανείς τα βρεφικά γάλατα, γιατί? Και τα δίνουν σε μαγαζιά. Α, καταλαβαίνεις. Και τα δίνουν πιο φθηνά. Πιο φθηνά. Πολύ πιο φθηνά. Και για να εξοικονομήσουν τα χρήματα για τη δόση τους. Είναι και αυτή μια παράμετρος του θέματος. Έτσι. Πέραν των εξαρτημένων που έμπαιναν μόνο για το αλκοόλ. Ναι. Έτσι. Εμείς κάναμε ρεπορτάζ εδώ και με την Ελευθερία Σπυράκη που βρήκε την εικόνα από σούπερ μάρκετ, μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ στο κέντρο της Αθήνας. Θα είμαστε εδώ για να δείξουμε και σε ποια άλλα προϊόντα μπαίνουν τα αντικλεπτικά. Γιατί ξέρεις, δεν κλέβουν μόνο τα βρεφικά γάλατα. Εδώ σε λίγο θα δείξουμε και ποια άλλα κλέβουν. Ναι. Και σε ποιες άλλες συσκευασίες μπαίνουν αντικλεπτικά. Mm. Θα έχουμε εδώ και ειδικό όπου θα μας τα εξηγήσει όλα, παρακαλώ πολύ. Ναι. Είναι αυτό όμως που λες, επειδή πλέον όλοι έχουμε δει στα σούπερ μάρκετ τις βιτρίνες που έχουν κάποια ακριβά προϊόντα. Δηλαδή, εντάξει το βρεφικό γάλα. Με ξενίζει αυτή η εικόνα. Ναι, ναι. Δεν το συζητάμε τώρα. Από την άλλη πλευρά, λες τα ξηραφάκια, γιατί τα έχουν, ας πούμε, τις ξυριστικές μηχανές με αντικλεπτικό. Έχει ο άλλος ανάγκη να πάει να κλέψει? Επειδή προφανώς θέλει να πάει να το διαθέσει κάπου αλλού και να πάρει χρήματα. Για όποιον λόγο. Έτσι. Θα τα δούμε όμως. Θα τα δούμε όλα αυτά. Εντάξει. Πού θες να μας πας? Θέλω να σου δείξω μια ωραία εικόνα, να αλλάξουμε λίγο κλίμα. Ναι. Θα πάμε λίγο μακριά. Θα πάμε μέχρι την Ιαπωνία. Εκεί που όλα είναι ροζ. Δες εδώ. Έλα ρε. Δες εδώ τι έχουν. Αληθινό είναι αυτό. Ναι, ναι, είναι αληθινό. Σε παρακαλώ τώρα, με προσβάλλεις. Τι λες τώρα? Δες εδώ. Κήπο. Όταν σε προσβάλλω, κήπος είναι. Λοιπόν, ακριβώς μου φαίνεται. Έλα, τι ωραία εικόνα, τι φοβερό τώρα. Φοβερό. Αυτό φαντάσου να σηκώνεσαι το πρωί. Σου έφτιαξα τη διάθεση. Βέβαια, με αυτό. Να σηκώνεσαι το πρωί και να έχεις ένα τέτοιο κήπο. Εγώ ξέρεις, σκέφτομαι, πώς πατάς εκεί τώρα και τα χαλάσω όλα. Γιατί να πατήσεις και... Αυτό σκέφτεσαι, ζητήσα. Πραγματικά, σου βλέπεις αυτό το πράγμα, λες πώς πατάς και τα χαλάς όλα. Εντάξει, ρε παιδί, πού θα πατήσεις εκεί τώρα? Δεν χρειάζεται να το πατήσεις, παιδάκι μου. Κάθεσαι και το απολαμβάνεις και πίνεις τον καφέ σου τώρα σε αυτό το τοπίο. Δεν σου λέω και τις τρεις τα ξημερώματα που σηκώνασαι εσύ. Εκεί θα αποδοπατήσεις τρεις τα ξημερώματα. Εκεί είναι όποιος τη νύχτα περπατεί. Εκεί. Τέλος πάντων. Μην το πεις το υπόλοιπο. Όχι, δεν το λέω, δεν το λέω. Λοιπόν, πάμε και στο επόμενο βίντεο να δούμε, γιατί εδώ λέμε εμείς από την αρχή ότι οι σκύλοι είναι φύλακες. Δες εδώ παίζει το σκυλάκι με το παιδάκι, με το αφεντικό του τώρα, έτσι το θεωρεί. Ναι. Κοίτα όμως, έρχεται ένας σκύλος από απέναντι που έχει φύγει από το σπίτι και πάει να επιτεθεί στο παιδί. Εδώ κοίτα. Μπαίνει στη μέση ο σκύλος και τον παίρνει στο κατόπι φυσικά. Ναι, γιατί έφυγε τον ιδιοκτήτη ο άλλος ο σκύλος, που τη φαίνεται από πίσω, βλέπεις. Εδώ κοίτα, πάει να το επιτεθεί. Και μπαίνει ασπίδα ο σκύλος πάνω στο παιδάκι. Κοίτα να δεις. Βλέπεις. Πώς το έσωσε. Πού, παιδιά. Είναι μερικές φορές. Οι αντιδράσεις των σκυλιών, λένε, ίσως το ξέρεις γιατί έχεις και εσύ σκυλάκι. Ναι, ναι. Εντάξει, δεν έχω τέτοιο παιδιά, σκυλάκι. Ναι, ναι, με τα παιδιά είναι περίεργες. Δηλαδή, ή τα αγαπάνε υπερβολικά ή τα προστατεύουν κτλ. Και είναι πολλά σκυλιά τα οποία τρελαίνονται, δεν θέλουν καθόλου τα παιδιά. Εγώ ξέρεις, όταν ήμουν πολύ μωρό, ναι, είχαμε ένα ντόμπερμαν. Ναι. Όπου δεν άφηνε κανένα να με πλησιάσει, ούτε τη μαμά μου. Είδες. Είχαμε πολύ μεγάλο θέμα. Είδες. Όπου αναγκαστήκαμε, ναι, να το δώσουμε στους θείους μου το σκυλί. Άντε. Ναι, ναι, διότι δεν άφηνε κανένα να πλησιάσει. Άκου να δεις. Και όποιος πλησίαζε το δάγκωνε. Είχε κόλλημα μαζί σου. Ναι. Ε, από μικρή ήμουνα έτσι. Ήμουν αγαπησιάρα. Ήμουν αγαπησιάρα, λέει. Ωραία. Λοιπόν, να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Επίσης συγκλονίζει. Είναι αυτές οι ιστορίες καθημερινότητας, ρε παιδί μου, που λες. Κοίτα να δεις τι γίνεται στον κόσμο, κοίτα να δεις τι μπορεί να συμβαίνει στη διπλανή πόρτα. Είναι ιστορία στα Μακρύσια. Στα Μακρύσια, σωστά. Τι είναι αυτό εσύ, εκεί είχαμε μία γυναίκα η οποία βρίσκεται στο σπίτι με το παιδάκι της κανονικά. Ναι. Ξαφνικά μπαίνουν ληστές μέσα, mm-hmm, αρχίζουν να την ξυλοκοπούν μπροστά στο παιδάκι της. Εκεί τώρα τι γίνεται, η γυναίκα, για να μην τρομάξει το παιδί, το παιδί φυσικά άρχισε να κλαίει, για να μην τρομάξει το παιδί, τι του λέει? Παιδί μου, μην νομίζεις, δεν είναι τίποτα, εμείς ένα παιχνίδι παίζουμε. Κάτσε εσύ στη γωνία. Φυσικά έκλεψαν 2.500 ευρώ και έφυγαν, αλλά ωστόσο έστειλαν τη γυναίκα στο νοσοκομείο. Πάμε να την ακούσουμε, ναι, το τι περιγράφει, να ανατριχιάσετε. Δεν υπάρχει αυτό που λέει. Ήμουνα με το μικρό
στο σαλόνι, στο καναπέ, το ετοιμάζα να κοιμηθεί. Ότι είχε φύγει ο σύζυγός μου, άκουσα ένα μικρό θόρυβο, νόμιζα ότι επέστρεφε ο σύζυγος πάλι μέσα στο σπίτι. Δεν πρόλαβα να τον δω καλά, γιατί κατευθείαν με το που σηκώθηκα έπεσα κάτω, διπλώθηκα, με βούτυξα από πίσω. Με έσαιρνε στο σπίτι, με χτύπησε και προς τον τοίχο το κεφάλι μου εκεί στο κάσωμα της πόρτας. Στο ψυγείο κάποια στιγμή χτύπησα, στα ντουλάπια της κουζίνας. Με κράταγε από πίσω από τα μαλλιά, με τράβηξε από πίσω μου, τον είχα συνέχεια πίσω μου, με κράτησε κάποια στιγμή, μου τράβηξε τη ζακέτα μου, σκίσε την μπλούζα. Την ώρα που προσπαθούσα κι εγώ να του φύγω, πάλευα να πιαστώ δηλαδή από αντικείμενα. Μου είπε λεφτά τα λεφτά. Κάποια στιγμή που προσπαθούσα να φύγω έκανε συνέχεια αυτό σαν ήχο δηλαδή, και μετά που είδε προς το δωμάτιο και μου είπε δωμάτιο εδώ. Μιλούσε ελληνικά καθαρά. Δεν μπορώ να συγκρατήσω, ήταν πολύ κοφτές, δηλαδή ήταν λεφτά, τα λεφτά, δωμάτιο. Εγώ έλεγα συνέχεια σε παρακαλώ μην πειράξεις το παιδί. Και έλεγα στο παιδί ότι παίζουμε, γιατί το παιδάκι φώναζε. Επειδή είδα ότι φαίνονται και τα όπλα του συζύγου μου, φοβήθηκα, μην πάει προς τα εκεί. Και ήμασταν εκεί κοντά στο σημείο και του λέω εδώ είναι. Του λέω πάρτε και φύγε, μην μου κλείσεις το σπίτι. Σπάει η φωνή της που το περιγράφει, γιατί όσο και να το βλέπεις και να το παρακολουθείς ένα δελτίο ειδήσεων σε μια ταινία, αν δεν το ζήσεις, αυτό το πράγμα δεν μπορείς να το νιώσεις. Βέβαια. Και η μεγάλη της αγωνία ήταν αν παιδιά, θα φύγουν ζωντανοί εκείνοι και το παιδί της από το σπίτι. Αλλά είδες το ένστικτο της μάνας, η οποία μπήκε στη διαδικασία να πει στο παιδί της, όπως το περιέγραψες πριν, ότι μην. Παίζουμε ένα παιχνίδι. Μην αγχώνεσαι, εδώ παίζουμε ένα παιχνίδι, έτσι. Λοιπόν, θα δούμε αργότερα και με τον Νίκο Γιαπρακά για το θέμα αυτό. Θέλω τώρα να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Θέλω λίγο να μου εξηγήσεις το φαινόμενο Άδωνης Γεωργιάδης. Είναι με τις μέρες του, ρε παιδί μου. Είναι κάποιες μέρες του μήνα που είναι πολύ ήρεμος. Ναι. Και είναι κάποιες μέρες άλλες του μήνα, τις οποίες μεταμορφώνεται. Έχει ξεκινήσει, θα σου πω, νομίζω ότι υπεύθυνος για αυτή την εικόνα που θα δούμε τώρα πρέπει να είναι λογικά ο Καμπουράκης και ο Στάθης. Γιατί είχε έρθει εδώ στο Open. Ναι. Τσακώθηκε στην στεγνή εκπομπή, νομίζω με τον κύριο Σκουρλέτη. Με τον κύριο Σκουρλέτη ήταν εδώ, βέβαια, χθες. Και του πήγε έτσι όλη μέρα του ανθρώπου. Λες ότι χαλάσαμε εμείς τη μέρα. Είναι απόστατο κοινή. Και τσακώθηκε, πήγε στη Βουλή για να τσακωθεί με Τσακαλώτο, Τσίπρα, με όποιον βρήκε μπροστά του, με λιγάκι. Συγγνώμη, τον κύριο Τσίπρα τον έλεγε ανεπάγγελτο. Καλά, κατάλαβα. Εντάξει τώρα. Εντάξει, βαριές κουβέντες. Τα τραβάμε όλα. Το τράβηξε. Κοίταξε, νομίζω ότι είναι έξαλλος από προχθές με την κυρία Φωτίου. Όπου εκεί που καθόταν ήσυχος και αμέριμνος στη Βουλή, είχαμε νομοσχέδιο, είχαμε το ΕΣΠΑ. Ναι. Λοιπόν, εκεί καθόταν αμέριμνος, ξαφνικά σηκώνεται η κυρία Φωτίου. Είπε ότι είπε, πολύ ξέρουμε. Και εκεί λοιπόν ξεκίνησε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Και από τότε νομίζω το πάει σε ρί στη Βουλή. Για πάμε να δούμε τι έγινε στη Βουλή. Πάμε να το δούμε το βίντεο. Τον καβγά. Για πότε έχει καταλάβει τίποτα ο Τσίπρας που δεν έχει δουλέψει μια μέρα στη ζωή του και δεν ξέρει από ποιον τα λεφτά. Αυτή είναι η διαφορά. Εσείς έχετε δουλέψει, το καταλαβαίνετε. Για το άμα γελάτε. Ο Τσίπρας ανεπάγγελτος, δεν μπαίνει που να ξέρει πώς λένε τα λεφτά. Λογικό είναι. Ο πρόεδρος που δουλεύει το καταλαβαίνει. Άρα λοιπόν είναι τι αντίληψη έχει ο καθένας. Αν έχεις κάνει εμπόριο όπως εγώ από μικρός και έχεις δουλέψει και καταλαβαίνεις πώς δουλεύουν τα λεφτά, καταλαβαίνεις γιατί τα μίντια και το σόου που λέτε είναι οργανικό στοιχείο του καλαθιού για να πετύχει. Αυτά έγινε στη Βουλή. Τσακωμός μεγάλος. Είχε βέβαια προηγηθεί ο κύριος Τσακαλώτος. Όπου τι είπε. Ο κύριος Τσακαλώτος που του έλεγε ότι βγαίνετε στο Open, βγαίνετε από εδώ, βγαίνετε από εκεί, μιλάτε για το καλάθι του νοικοκυριού. Αλλά άσε τον κύριο Τσακαλώτο να το πει. Γιατί τον έχουμε τον κύριο Τσακαλώτο. Τον έχουμε. Τι έστω τον κύριο Τσακαλώτο. Λέω στον κύριο Τσακαλώτο να πει ότι βγαίνει ο άνθρωπος στο Open. Σε πώς βγαίνει. Εντάξει, για διαφήμιση. Εντάξει, και καλά κάνει. Και πολύ καλά κάνει. Καλά, για το καλάθι θα τα πω μετά. Τώρα μην μεταράζει καθόλου. Μην με σκάσουμε το καλάθι. Δεν γίνεται, πρέπει να στα πω. Μην με σκάσουμε. Γιατί δεν βλέπουμε και ελέγχου τώρα τέλο. Δεν είναι τη παρούση. Τη παρούση. Βάλε καφέ να στα πω. Πάμε να δούμε. Συνδέσεις. Φάνη Καραμπατσάκη, Μαρία Ζαφυρίου. Να τους βάλουμε στην παρέα μας και Νίκο Γιαπρακά. Καλή σας ημέρα, παιδιά. Πολύ καλημέρα σας. Πολύ καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Να ξεκινήσουμε από καλημέρα. Τη Μαρία, γιατί η Μαρία πέραν των ρυθμίσεων που έχουμε και θα δούμε μετά, γιατί ανήμερα του Πολυτεχνείου έχουμε πάντα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και μέτρα. Είχαμε όμως και γεγονότα τη νύχτα που φεύγει. Έλα, Μαριό μου, καλή σου ημέρα. Καλή σας ημέρα. Θέλετε να ξεκινήσουμε με τη φωτιά που ξέσπασε στις Σέρες, στη Ταράτσα, σε Δώμα. Η περιοχή
αναστατώθηκε γιατί το δώμα έγινε παρανάλωμα του πυρός. Μάλιστα πρέπει να είχε και πετρέλαιο τοποθετήσει κάποιος ένικος της διόροφης οικοδομής, η οποία φυσικά κατά την επιχείρηση της πυροσβεστικής απομακρύθηκαν οι ένικοι. Mm-hmm. Θα πρέπει να σας πω ότι έσπευσαν άμεσα 3 οχήματα με 9 πυροσβέστες και ευτυχώς έθεσαν άμεσα τη φωτιά υπό έλεγχο. Δεν ξέρω αν διακρίνεται και στο βίντεο ότι είχαμε και κάποιες μικρές εκρήξεις. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανείς. Οι ένικοι του διόρροφου οικίματος αλλά και των γύρω περιοχών. Είναι μεγάλη η φωτιά που βλέπουμε, όσο εσύ μας τα περιγράφεις, Μαρία. Είναι πολύ μεγάλη η φωτιά. Ευτυχώς δεν είχαμε τραυματίες ή κάτι χειρότερο. Πραγματικά. Πραγματικά. Τέλος καλό, όλα καλά. Τέλος καλό, όλα καλά. Πάμε στο Φάνη Καραμπατσάκη, 17 Νοέμβρη σήμερα, για να δούμε, Φάνη μου, τους αστυνομικούς, τα ντρόνς που βγαίνουν στους δρόμους σήμερα, αλλά και το ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί. Καλημέρα, Φάνη. Θα είναι δύσκολη μέρα και για τους οδηγούς. Καλημέρα σας. Mm-hmm. Και για τους οδηγούς και για όσους χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τώρα, 5 και 25 το πρωί, ανήμερα της επετείου, φεύγω από το πλάνο να δείτε την εικόνα στο Πολυτεχνείο. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ησυχία και διακριτική, θα έλεγα, αστυνομική παρουσία, αλλά ιδιαίτερα έντονη περιμετρικά του Ιδρύματος, και από τη μία πλευρά και από την άλλη και από πίσω υπάρχουν αστυνομικοί. Φάνη, σε κάποια εγώ απόσταση, να προσθέσω μόνο ότι γίνονται έχει και ισχυρή αστυνομική δύναμη και λίγο πιο κάτω στην ΑΣΟΕ, έτσι, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο. Το λέω για το ρεπορτάζ. Φυσικά, φτάνει, φυσικά, σε όλη την Αθήνα. Απλώνονται μέχρι και την ΑΣΟΕ αστυνομικοί. Είναι αυτοί οι 6.000, περισσότεροι από κάθε άλλη φορά, αστυνομικοί που έχουν επιστρατευτεί για τις ημέρες αυτές με ενισχύσεις και από την περιφέρεια. Τώρα, όπως είπαμε, δυσκολία στις μετακινήσεις και για οδηγούς και για όσους χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, καθώς πέρα από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ο σταθμός μετρό Μέγαρο Μουσικής θα κλείσει στις 3 το μεσημέρι και σταθμή Σύνταγμα Ευαγγελισμός στις 4.30. Οι σειρμοί θα διέρχονται χωρίς στάση και θα επανέλθουν μετά την ολοκλήρωση της πορείας αργά το απόγευμα. Και επίσης, τροποποιήσεις θα υπάρξουν η στάση και η σε όλες τις τροφορικές γραμμές. Σε πάρα πολλούς δρόμους απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση. Είδαμε ότι απομακρύνουν από το προηγούμενο φυσικά βράδυ πάντα και τους κάδους εκεί γύρω από την περιοχή και των εξαρχείων. Μετά από κάποια ώρα θα απαγορευτεί και η κυκλοφορία φυσικά στους δρόμους από όπου θα διέλθει η πορεία. Επίσης, πέρα από το μετρό και τις ρυθμίσεις που θα υπάρξουν και σε όλες τις λεωφορειακές γραμμές και στις γραμμές του τρολεϊ. Οι πύλες του Πολυτεχνείου θα ανοίξουν 8 η ώρα το πρωί σήμερα και θα είναι ανοιχτές μέχρι και τις 2, οπότε θα ακολουθήσει η πορεία προς την Αμερικάνικη Πρεσβεία, για την οποία έχει εκδοθεί μια σειρά καλεσμάτων από τη 1 η ώρα το μεσημέρι προς συγκεντρώσεις έως και τις 4. Μάλιστα. Στις 2 είναι από φοιτητικούς συλλόγους. Ναι. Κλείνουν οι πόρτες, ακολουθεί το τελετουργικό με τη σημαία, ναι, έτσι, που κρύβεται η σημαία και ξεκινάει η πορεία, μπαίνει μπροστά στην κεφαλή της πορείας. Δρακόντια μέτρα έχουμε και στην Θεσσαλονίκη. Ναι, αλλά πρέπει να ξεκινήσουμε να μας πει η Μαρία ποιοι σταθμοί του μετρό θα κλείσουν στη Θεσσαλονίκη. Black humor. Έλα, Μαριό. Πες μας για τα μέτρα, Μαρία. Όχι, τέτοια μέρα δεν πρέπει να κάνουμε. Όχι. Έτσι. Θα έρθει η ώρα και η στιγμή που θα σας πω ότι εγκαινιάστηκε το μετρό Θεσσαλονίκης. Θα ανοίγουμε σαμπάνιες. Θα δούμε αν θα είμαστε εδώ, Μαρία. Στη Θεσσαλονίκη μόνο με... Θα δούμε, θα δείξει. Πάμε να δούμε τα μέτρα, λοιπόν. Στη Θεσσαλονίκη κυκλοφορούμε με λεωφορεία και γιοταχή και ταξί. Είναι τα μοναδικά μέσα που κυκλοφορούν στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, τα οποία θα απαγορευτεί να κυκλοφορούν μετά το μεσημέρι, καθώς έχουμε και εδώ μέτρα της τροχέας. Στις απογευματινές ώρες είναι προγραμματισμένες μετά τις 5 οι συγκεντρώσεις και οι πορείες, 3 κεντρικές στην Θεσσαλονίκη. Θα έχουμε χιλιάδες αστυνομικούς, οι οποίοι θα βρίσκονται σε κομβικά σημεία. Έχουμε αναστολή της λειτουργίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με απόφαση της Πριτανίας. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης αποφάσισε να μαζέψει και τους κάδους για να μην καταστραφούν αν τυχόν έχουμε επεισόδια στη διάρκεια της νύχτας. Και φυσικά όλες αυτές οι εκδηλώσεις για το Πολυτεχνείο με κατάθεση στεφάνων γύρω στις 12 το μεσημέρι σήμερα.
Μαρία μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σου μέρα, καλή σου μέρα. Ο Νίκος Γιαπράκας τώρα, από την Πάτρα. Όπου γιατί... θα μας πει για αυτή την συγκλονιστική υπόθεση. Ακούσαμε λίγο νωρίτερα την γυναίκα που έπεσε θύμα ληστείας μέσα στο ίδιο της το σπίτι, Νίκο. Με λία 2.500 ευρώ έφυγαν, σωστά? Ακριβώς. Όπως είδαμε και νωρίτερα, η γυναίκα πραγματικά συγκλονίζει με την περιγραφή την οποία έκανε αναφορικά με το παιδί της και πώς χειρίστηκε το θέμα η ίδια προκειμένου να μην τρομάξει το παιδί. Όταν ο άγνωστος αυτός άνδρας μπήκε μέσα στο σπίτι της την ώρα που ο σύζυγός της έλειπε, είχε πάει στο φαρμακείο και μόνο χρησιμοποιώντας δύο λέξεις, δωμάτιο και λεφτά, αυτό της έλεγε συνέχεια ενώ την χτυπούσε και την έσερνε σε όλο το σπίτι προκειμένου να του αποκαλύψει το που υπάρχουν τα χρήματα. Όταν λοιπόν η γυναίκα είδε ότι ο ληστής είδε στο δωμάτιο ότι υπάρχουν κάποια όπλα τα οποία έχει ο σύζυγός της, τότε προκειμένου να μην συμβεί κανένα κακό, του αποκάλυψε πού βρίσκονται τα χρήματα τα οποία έχει η οικογένεια μέσα στο σπίτι, περίπου 2.500 ευρώ, του τα έδωσε και τον παρακάλεσε να φύγει χωρίς να κάνει κακό στην ίδια και στο παιδί της. Να σας πω ότι κάτοικε εκεί στα Μακρύσια της Ηλίας, το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι ανάστατη, γιατί αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε κάποιο ανάλογο περιστατικό. Πριν από μερικές ημέρες, μια 83χρονη γυναίκα είχε πέσει θύμα ληστείας. Και μάλιστα το σπίτι της συγκεκριμένης γυναίκας είναι πολύ κοντά στο σπίτι της 38χρονης όπου σημειώθηκε η συγκεκριμένη ληστεία χθες. Υπάρχουν και πολλά περιστατικά και άλλων κλοπών και διαρρήξεων και αυτό που εικάζουν οι αστυνομικές αρχές είναι ότι στην περιοχή πρέπει να έχει εμφανιστεί κάποια σπήρα ή κάποιος δράστης ο οποίος να προχωρά σε όλες αυτές τις έκνομες ενέργειες. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ και τους τρεις. Θα σας ξαναδούμε αν χρειαστεί. Τι, όχι, σταμάτα με, με κυνηγάσει γι' αυτό. Οπότε βλέπω ότι τρομάζω, μου έχει προκαλέσει ψυχολογικό. Φύγε. Πάω στα μηνύματα, διαβάζω μηνύματα σε καιρό, ε. Λοιπόν, πάμε να δούμε την κάρτα καιρού ώσπου να φτάσει ο Μάνος Διφλής. Ο Μάνος Διφλής έφτασε. Λοιπόν, πάμε σας παρακαλώ πάρα πολύ όσο παρακολουθεί ο Μάνος τον καιρό. Να τον δούμε εμείς, να δούμε τις ψηλότερες θερμοκρασίες. Από την Θεσσαλονίκη, από την Ξάνθη θα ξεκινήσουμε με 18 βαθμούς. Έχει αρχίσει σιγά σιγά και πέφτει η θερμοκρασία. Στη Θεσσαλονίκη μας θα έχουμε 19 βαθμούς. Στην Κέρκυρα και στα Γιάννενα λίγο χαμηλότερα, 19 και 16. Στη Λάρισα καλός ο καιρός με 21 βαθμούς. Ζάκυνθος, Πάτρα, Καλαμάτα και Άργος με πολύ καλές θερμοκρασίες. Θα αγγίξει 20. Στο κέντρο της Αθήνας η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει όμως τους 23 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά μας καλός ο καιρός με 19 και 18 βαθμούς σε Χίο και Λέσβο και 20 στην Άξο. Η Κρήτη έχει αρκετά καλό καιρό με 25 βαθμούς Κελσίου. Η Ρόδος μας με 22 και στο Καστελόριζο με 20 βαθμούς Κελσίου. Εσείς μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Να δούμε την κάρτα μας. Ανοιχτή επικοινωνία στο Facebook. Ανοιχτή κάτω παύλα επικοινωνία στο Instagram. Έλα, και ανοιχτή εδώ παύλα επικοινωνία. papakitvopen.gr είναι το mail της εκπομπής μας. Όταν Αντώνη Περούλη βλέπει το τάμπλετ. Βλέπετε το τάμπλετ επάνω. Σε παρακαλώ, θέλω να σου δώσω μια χρηστική πληροφορία. Είναι για όλους τους εργαζόμενους αυτή η πληροφορία. Είναι κάτι καλό. Τι λέει? Δέστο. Δεν βλέπω να, και τι λέει. Με έπιασε το αφεντικό, λέει, να χασμουριέμαι στη δουλειά. Και τι του είπες? Ω, αφεντικό, τι μάτι έχεις. Ματιασμένος. Να το πούμε κι εμείς αυτό σήμερα. Χρηστικές πληροφορίες. Χρηστικές πληροφορίες. Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. Έχεις μηνύματα. Σας έχει πάρα πολλά μηνύματα. Σας έδωσε η Χρύσα τους τρόπους επικοινωνίας. Να πούμε μια μεγάλη καλημέρα στη. Τι? Ποιος είναι τέτοια ώρα? Έχει πάρα πολλούς, παιδί μου. Είναι η Ζωή που μας στέλνει μήνυμα. Η Ζωή στέλνει μήνυμα για τον ΕΟΠΗ. Ήδη ο Σπύρος Τρεμεντίτης το βλέπει. Συνδεδεμένος απευθείας με το Facebook. Καλημέρα στον Αντώνη. Θέλω να δω, λέει, τι θα υπερισχύσει η ειρηνική πορεία ή 20 μπαχαλάκηδες για σήμερα. Καλημέρα, Παύλο. Θα δω λίγο το μήνυμά σου, γιατί έχεις ένα ερώτημα. Καλημέρα στον Χρήστο. Καλημέρα στον Ηρακλή. Καλημέρα στον Αντώνη. Καλημέρα στον Γιώργο τον Χρυσάφη. Στον Νίκο από την Ιθάκη που μας στέλνει φωτογραφία. Στον Κώστα, στον Παναγιώτη, στον Γιώργο. Θέλω να πω μόνο μια ιδιαίτερη καλημέρα στο Σταύρο. Και στο Σταύρο, σε δύο θέλω να πω ιδιαίτερη καλημέρα. Στον. Μισό λεπτό. Στον Παναγιώτη, όπου μας λέει τι άλλο θα σκεφτείτε. Α, όχι, στο Γιώργο, τον Χρυσάφη, που λέει τι άλλο θα σκεφτείτε που δώσαμε την ερμηνεία για τα βρεφικά γάλατα για τους τοξικομανείς, για να δικαιολογήσετε τα δικαιολόγητα. Πρώτα απ' όλα, Γιώργο μου, θα σου πω το εξής. Εδώ είδες πρώτη φορά τη φωτογραφία με το αντικλεπτικό στο βρεφικό γάλα. Η Ελευθερία Σπυράκη έφερε στην εκπομπή το θέμα αυτό με τη φωτογραφία. Εμείς
το δείξαμε. Εμείς ήμασταν αυτοί οι οποίοι σου δείξαμε και δείξανε σε όλους ότι εδώ υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχει φτώχεια, υπάρχει και ανέχεια. Υπάρχει όμως και μια άλλη πλευρά. Δεν είναι κακό να την ακούσεις. Αυτό το λέω και για τον άλλο το φίλο. Συγγνώμη τώρα που τα έχω πάρει αμπάριζα. Το Σταύρο, ο οποίος λέει να παρακαλάτε το Θεό να μην συμβεί κάτι τέτοιο, να πεινάσει κάποιο παιδί, γιατί θα έρθω στην Αθήνα με τα πόδια. Και σε σένα πηγαίνει η απάντηση, Σταύρο μου. Το λες αυτούς που έφεραν το θέμα στην επικαιρότητα και το δείχνουν. Γιατί το κάνετε αυτό? Λοιπόν, καλημέρα, να είστε καλά. Αυτά. Πάμε εμείς να δώσουμε τα δώρα μας, γιατί είναι πολλά. Το νέο Toyota Yaris Active θα έρθει στα χέρια σας σε πολύ λίγες ημέρες. Μπορείτε να τηλεφωνείτε και να στέλνετε μήνυμα, γιατί είναι ένα φοβερό και πολύ πολύ οικονομικό δώρο. Εγώ έχω να δώσω την προσφορά από το arachova.tv που σας προσφέρει ένα τετραήμερο ταξίδι για μια οικογένεια ή τέσσερα άτομα στο White Hills Hotels. Επιπρόσθετα τρία γεύματα στο All Day Bar Restaurant Istros by Actida σε ένα από τα πιο παλιά αρχοντικά της κοσμοπολίτικης Κωμόπολης δίπλα στον Εγκάρσιο. Μπείτε στο arachova.tv του Δημήτρη Μάρκου και δείτε τα καλύτερα της Αράχοβας. 14999 τηλεφωνείτε, αφήνετε όνομα, επώνυμο και τηλέφωνο ή στέλνετε μήνυμα πληκτρολογώντας open κενό, όνομα, τεπώνυμο και ξανά αποστολή στο 14999. Σε πολύ λίγο εδώ μαζί θα δούμε σε ποια προϊόντα κλέβουν περισσότερο και σε ποια προϊόντα μπαίνουν αντικλεπτικά. Μαζί θα ανοίξουμε το μεγάλο θέμα που ξεκίνησε εδώ από την εκπομπή μας με τα 81 παιδάκια τα οποία παραμένουν εγκαταλελειμμένα, παρκαρισμένα χρησιμοποιήσεις. Τη λέξη ναι. Παρκαρισμένα δυστυχώς είναι άσχημη, αλλά έτσι καταλήγει να είναι. Να είναι αυτά τα παιδάκια παρατημένα στο νοσοκομείο, σε διάφορα νοσοκομεία της χώρας. Εμείς έχουμε βρεθεί σε έναν χώρο που δημιούργησε προσωρινά το Υπουργείο Υγείας, το Παίδων Πεντέλης. Έχει δημιουργήσει έναν χώρο για αυτά τα παιδιά που μένουν προσωρινά και θα δείτε σε λίγο τις εικόνες. Ερχόμαστε σε πολύ λίγα λεπτά. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα μας. 17 Νοέμβρη σήμερα, ημέρα επετείου, ημέρα μνήμης. Ο Σπύρος Φρεμιντής δεν είναι εδώ να μας μιλήσει για αυτήν την ημέρα. Θα μας μιλήσει για το σήμερα. Σπύρο, τι καλημέρα, ωραία καλημέρα, πας. Και για την τσέπη μας. Δεν μου λέτε τίποτα, κάνω τόσο ωραίες πάσεις, ένα μπράβο, ένα κάτι. Μπράβο, Μάνο μου, μπράβο, μπράβο. Έλα, Σπύρο μου. Λοιπόν, πάμε κάνε μου πάσα. Πάμε κατευθείαν στις ερωτήσεις, αλλά προηγουμένως στις... Πάμε να δούμε τους τρόπους επικοινωνίας. Ο Σπύρος Φρεμεντίτης βλέπει όλα σας τα μηνύματα και απαντάει αμέσως. Είμαστε ανοιχτή επικοινωνία στο Facebook, ανοιχτή επικοινωνία στο Instagram και ανοιχτή κάτω παύλα επικοινωνία papakitvopen.gr. Είναι το mail της εκπομπής μας, παρακαλώ. Λοιπόν, πάμε στους φίλους του διαθεατές. Ο φίλος ο Αριστίδης ρωτάει το εξής. Και μάλιστα συνδέεται με το μίνι ασφαλιστικό που έχει κατατεθεί ήδη στη Βουλή προς συζήτηση. Χρωστάω εις χωρές τον ΕΦΚΑ 39.000 ευρώ από το 2002 έως και το 2012. Με ποιο τρόπο μπορώ να παραγράψω τις οφειλές μου? Με ποιο τρόπο να παραγράψω οφειλές του μόνο με αίτηση στον ΕΦΚΑ όταν θα βγει το νομοσχέδιο και θα ψηφιστεί? Και αυτό που πρέπει να σας πω είναι ότι επειδή οι οφειλές φτάνουν μέχρι το 2012, ναι, κανονικά δεν μπορεί να παραγράψει από το 2009 μέχρι και το 2012. Mm-hmm. Δηλαδή, αν έχουν βεβαιωθεί οι οφειλές του, μάλιστα δεν μπορεί να τις παραγράψει. Και εκεί τώρα το ζήτημα είναι ότι. Πώς? Τώρα τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Σε αυτή την περίπτωση καταρχάς θα περιμένουμε να ψηφίσει το νομοσχέδιο. Με εγκύκλιο θα μας πούν πώς θα παραγραφούν οι οφειλές, δηλαδή η διαδικασία ποια θα γίνει. Φαντάζομαι ότι το πιο απλό είναι με μια αίτηση προς τον ΕΦΚΑ για τον χρόνο που δεν είναι βεβαιωμένος. Θα είναι πολλοί σαν τον φίλο τον Αριστίδη, οι οποίοι πραγματικά έτσι θα προσπαθήσουν να σβήσουν, να παραγράψουν εισφορές, χρωστούμενες εισφορές προς τον ΕΦΚΑ και ίσως να μην τα καταφέρουν. Η Αντωνία έχει θεμελιώσει, λέει, μειωμένη σύνταξη με ανήλικο. Κινδυνεύει να συνεχίσει να εργάζεται, κινδυνεύει αν συνεχίσει να εργάζεται να πάρει στέξη 67. Η απάντηση είναι για την Αντωνία και για όσες φίλες έχουν
πραγματικά θεμελιώσει μειωμένη σύνταξη με ανήλικο, ότι δεν κινδυνεύουν, μπορούν να συνεχίσουν να εργάζονται και βεβαίως να μην πάρουν σύνταξη 64, αλλά πολύ νωρίτερα με βάση τις προϋποθέσεις του νόμου Κατρούγκαλη. Ωραία. Σπύρο μου, θα μείνεις, γιατί ούτως ή άλλως και μετά τις εφημερίδες που έχουμε και μετά τον καιρό θα ανοίξουμε συζήτηση για όλα αυτά τα θέματα, τα ασφαλιστικά μας, επιδόματα κτλ. Θα δούμε τις συντάξεις. Έτσι, ακριβώς. Όλα αυτά τα έχεις συγκεντρώσει, γιατί είναι τα ερωτήματα του κόσμου. Θα έρθει ο Γιάννης Χατζησαράδας σε λίγο και θα τα πούμε όλα. Ωραία. Εδώ μένεις, κοντά μας. Μη φύγεις. Πάμε, Κλεάρχο Μαρουσάκη, για τον καιρό μας. Βέβαια. Τον καλό μας τον καιρό, τον κακό μας τον καιρό θα μας πει ο Κλεάρχος. Μόνο καλό καιρό έχουμε ακόμα. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλοκαιρία μέχρι και το μεσημεράκι σήμερα. Έχουν ξεκινήσει βέβαια κάποιες βροχές στα βορειοδυτικά. Μας τα χαλάει όμως στη συνέχεια. Θα έχουμε αρκετές βροχές μέσα στην ημέρα και καταιγίδες θα τα δούμε τώρα αναλυτικά στο δελτίο μας. Σας ακούμε, Κλεάρχε. Πάμε λοιπόν να τα δούμε αναλυτικά. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Με ένα νέο κύμα κακοκαιρίας πρώτων πυλών αναμένεται να κυλήσει το 24ωρο που ανοίγεται μπροστά μας. Βλέπουμε και στον χάρτη των βαρομετρικών συστημάτων ότι ένα ψυχρό μέτωπο από την περιοχή των βορειοδυτικών Βαλκανίων. Μπορούμε λοιπόν να παρατηρήσουμε με την μπλε καμπύλη αυτό το ψυχρό μέτωπο. Αρχίζει σιγά σιγά και μετατοπίζεται προς τα ανατολικά, νότιο-ανατολικά. Και έτσι, ενώ ο καιρός ξεκινά με ήπιες, θα λέγαμε, διαθέσεις για σήμερα 17 Νοεμβρίου, στη συνέχεια θα μας τα χαλάσει και από τα βορειοδυτικά με κύρια χαρακτηριστικά τις βροχές και τις τοπικά ισχυρές καταιγίδες. Πάμε να δούμε όμως αναλυτικά την εξέλιξη για τη σημερινή ημέρα. Βλέπετε χαρακτηριστικά ότι για σήμερα Πέμπτη έχουμε βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες ήδη στο Βόρειο Ιόνιο και τα βορειοδυτικά επιρωτικά τμήματα. Σιγά σιγά τα φαινόμενα αυτά θα αρχίσουν να εξαπλώνονται στο σύνολο της δυτικής χώρας και καθώς θα περνούν οι ώρες θα καλύψουν σχεδόν, θα λέγαμε, τα 3/4 της επικράτειας με εξαίρεση τα πιο νότια θαλάσσια τμήματα, δηλαδή την περιοχή της Κρήτης όπου αναμένουμε λίγες τοπικές συννεφιές. Στο πεδίο των ανέμων, οι άνεμοι έχουν στραφεί πλέον σε δυτικούς, νότιο-δυτικούς, με ισχυρές και τοπικά πολύ ισχυρές εντάσεις. Αυτός ο άνεμος λειτουργεί σαν καταβάτης, καθώς κατέρχεται από την οροσειρά της Πίνδου και θερμαίνει περισσότερο τα ανατολικά επιρωτικά τμήματα. Γι' αυτό και θα δούμε τον υδράργυρο για άλλο ένα 24ωρο, κοντά στους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου. Πάμε να δούμε και για την περιοχή της Αττικής, όπου για σήμερα λοιπόν Πέμπτη, αναμένουμε λίγες συννεφιές. Προς το απόγευμα, οι συννεφιές θα αυξηθούν και θα εκδοθούν βροχές και πρόσκαιρες τοπικές καταιγίδες νοτιάδες. Και εδώ οι άνεμοι με τοπικά ισχυρές εντάσεις. Ο υδράργυρος αργά το μεσημέρι θα καταφέρει να προσεγγίσει και τους 24 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης. Να δούμε και τη Θεσσαλονίκη μας, όπου και εδώ γύρω στο μεσημέρι απόγευμα θα συναντήσουμε μπόρες και πρόσκαιρες τοπικές καταιγίδες. Μέσα στη νύχτα όμως ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, θα ενισχυθούν σιγά σιγά, θα φτάσουν τα 5 μέχρι Μποφόρ και ο υδράργυρος θα προσεγγίσει τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης. Να δούμε τώρα σε ό,τι αφορά την εξέλιξη, τους χάρτες των βροχοπτώσεων. Παρατηρήστε ότι συνεχώς μας έρχονται χρωματισμοί από την βορειοδυτική και κεντρική Ευρώπη. Έρχονται λοιπόν διαδοχικά κύματα κακοκαιριών και αυτό σημαίνει ότι ανοίγεται μπροστά μας μία έτσι μεγάλη περίοδος όπου θα έχουμε βροχές πρόσκαιρες. Τοπικές καταιγίδες, μεγάλη προσοχή πρέπει να δείξουμε το διήμερο Κυριακή Δευτέρα, μιας και αναμένουμε μια κακοκαιρία γενικευμένη και αρκετά επικίνδυνη για τη χώρα μας. Κλέρχη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα. Γεγονότα, εφημερίδες! Γεγονότα! Γεγονότα, εφημερίδες! Γεγονότα! Ήρθαμε. Ήρθανε, πάρα. Γιάννη, έτοιμος. Καλημέρα σας, καλημέρα σας Γιάννη. Επειδή λέει εδώ, να πω κάτι τώρα, πας να πεις κάτι τώρα και σε έχω πάρει αμπάριζε γιατί στέλνει ο Γιώργος. Ναι. Γιώργο μου λέει, επειδή αναφερθήκατε ονομαστικά στο μήνυμά μου, ζητούμε συγγνώμη αν δεν ήθελες Γιώργο μου να πούμε το όνομά σου. Απολογούμε προσωπικά, αλλά φαντάζομαι δεν είχες τη διαπρόθεση. Και λες ότι ο τρόπος που παρουσιάσαμε το θέμα με τα βραφικά γάλατα οδήγησε σε άλλους συνειρμούς. Οφείλουμε να δώσουμε όλες τις διαστάσεις του θέματος και νομίζω ότι μας αδικείς. Ξαναδέστο, νομίζω ότι μας αδικείς. Και είπα ότι το βγάλαμε, το φέραμε στη δημοσιότητα το θέμα, η Ελευθερία Σπυράκη, ακριβώς για να δείξουμε ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Αλλά υπάρχει και αυτό. Δεν είναι κακό να το λέμε, Γιώργο μου. Λοιπόν, πάμε κυρία μου. Πάμε. Λοιπόν, με τα νέα θα ξεκινήσουμε που λέει απλές λύσεις για μεγάλη οικονομία. Πώς μπορώ να παράγω φθηνό ρεύμα. Ποιες εναλλακτικές υπάρχουν μέσω φωτοβολταϊκών και παρόχων, ποιο το κόστος και ποιες οι διαδικασίες. Οι τρόποι, η επιλογή της επινοικίασης και άλλες έξυπνες πρακτικές για ενεργειακή αυτονομία. Επάνω, τα συμπεράσματα από το θρίλερ της Πολωνίας. Ένα ατυχές συμβάν μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλο πόλεμο. Ο πύραυλος ήταν μάλλον της Ουκρανικής αεράμινας, ο συναγερμός όμως παραμένει. Ποιοι είναι 11 Έλληνες στη διεθνή ελίτ των ερευνητών,
μεταξύ 6.938 πανεπιστημιακών από 69 χώρες. Ωραίο θέμα, ε. Ωραίο. Ντομπρόφσκι, στα νέα, το 2023 τελειώνουν τα οριζόντια μέτρα στήριξης. Δημοσκοπήσεις, γιατί κάνει όνειρα η δεξιά της δεξιάς. Ιστορίες, υπόθεση Μητού στα ενετοκρατούμενα κύθυρα το 1702. Και προεδρικές Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ο Τραμπ διχάζει τους Ρεπουμπλικανούς. Και ένα αφιέρωμα της εφημερίδας στα 49 χρόνια μετά την εξέγερση, η γενιά του Πολυτεχνείου γράφει στα νέα και γράφουν ο Πέτρος Ευθυμίου, ο Θόδωρος Μαργαρίτης και ο Δημήτρης Χατζησοκράτης. Εγώ τώρα πώς θα διαβάσω εφημερίδες με αυτό το στυλό εδώ, παρακαλώ. Θες να σου δώσω παιδάκι μου άλλο. Τι είναι αυτό? Εγώ είμαι εδώ. Εγώ είμαι Πάνω, εδώ. Τι είναι αυτό? Εγώ είμαι εδώ. Ρε Δαλαπέρα, δηλαδή προς Θεού. Δεν είναι ντροπή τώρα αυτό. Συγγνώμη, μπορείς να το δείξεις αυτό το πράγμα. Τι είναι αυτό εδώ? Αν είναι όταν είσαι. Ρε Δαλαπέρα, τι στυλό φέρνεις? Τι στυλό φέρνεις? Μπλε. Μπλου. Σας παρακαλώ, μισό λεπτό. Πώς θα διαβάσουμε εφημερίδες? Μου δίνεις. Κάτσε, τις δίνω αυτό. Έλα τώρα. Μου δίνει αυτό. Ποιος ξέρει, θα ζητήσει μετά. Λοιπόν, τέλος πάντων. Η Καθημερινή λέει στην πρώτη σελίδα, στο κλουβί των social media, εθισμένα τα παιδιά καταλογίζουν ευθύνες στους γονείς τους. Εξαρτημένοι από τα κοινωνικά δίκτυα, βυθισμένοι σε έναν κόσμο από τα likes και followers ανάμεσα σε TikTok και Instagram. Πάνω από το 40% των κλήσεων στη γραμμή βοήθειας του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Δικτύου αφορά συμπεριφορές εξάρτησης από το διαδίκτυο. Είναι ένα πολύ πολύ μεγάλο θέμα αυτό. Διακομματική συμμαχία για την εκτός σχεδίου δόμηση, ερωτήσεις βουλευτών, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ. Ναι, καλά τώρα, εντάξει. Συγγνώμη, τώρα καλά τώρα, ναι. Εντάξει, τώρα κορυδευόμαστε. Ότι μαζεύονται όλα τα κόμματα για να λάβουν αποφάσεις για... Σε τρελαίνει αυτό το θέμα. Ναι, για την εκτός σχεδίου δόμηση. Όλες οι κυβερνήσεις... Που σου λένε ότι έλα να νομιμοποιήσει το αυθαιρετό σου. Άσε μας τώρα, εντάξει, κοροϊδευόμαστε. Επιμονές στις απειλές, Μενέντες, όσο είμαι πρόεδρος της Επιτροπής στη Γερουσία, δεν θα συμφωνήσω να πουληθούν τα F-16 στην Τουρκία. Ένα χαστούκι από τον Μενέντες εχθές σε μια διαδικτυακή εκδήλωση. Θα το δούμε και σε λίγο με τη Δήμητρα Μανιαβού. Και φυσικά ο Ερντογάν δεν σταματά τα όσα λέει. Στη σύνοδο των G20 είπε πάλι θα έρθουμε νύχτα. Ναι. Στην Αθήνα, ο Μπένι Γκάντς, επίσκεψη θα πραγματοποιήσει αύριο ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, που είναι η Γεωργία Γαρατζιώτη, ο οποίος θα συναντηθεί με τον ομολογό του Νίκο Παναγιωτόπουλο, και τάνκερ, 5,5 μήνες μετά τη δέσμευσή τους από τις αρχές του Ιράν, τα δύο ελληνικά δεξαμενόπλια απελευθερώθηκαν. Δες εδώ άλλο θέμα, βιβλίο. Αποσύρονται από τα περισσότερα βιβλιοπωλεία και τις σχολικές βιβλιοθήκες τα βιβλία του κατηγορουμένου για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας του Βασίλη Παπαθεοδόρου. Μάλιστα. Και εδώ να πούμε ότι στο θέμα αυτό έχουμε και εξελίξεις. Θα τις δούμε και αργότερα. Θυμάστε, παιδιά, σας είχαμε μιλήσει για την ιστορία της 22χρονης, η οποία καταγγέλει μάνα και πατέρα για την κακοποίησή της και την ασέλγεια εις βάρος της από τους ίδιους τους γονείς της, όσο ήταν ανήλικη. Χθες κατέθεται για περισσότερες από 5 ώρες στη δικαιοσύνη. Και ξαναβίωσε βέβαια το κορίτσι όλα αυτά που συνέβαιναν όλα αυτά τα χρόνια και σε εκείνη και στα αδερφάκια της. Έτσι. Και καταλογίζουν ευθύνες φυσικά στη μητέρα, η οποία, όπως λένε, τα ήξερε όλα, έτσι. Στην εφημερίδα των συντακτών θα πάμε, που λέει «Οργή αδαέ για το νομοθετικό πραξικόπημα». Μιλάει η εφημερίδα για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Η Αρχή Διασφάλισης Απορρίτου Επικοινωνιών καταγγέλει την κυβέρνηση. Έφτιαξαν το νομοσχέδιο για την ΕΕΠ χωρίς να ρωτήσουν την αρμόδια από το Σύνταγμα Ανεξάρτητη Αρχή. Όλο το πλαίσιο των κυβερνητικών αλλαγών, άρσης απορρίτου στο σκοτάδι και πλήρης απουσία κοινοβουλευτικού ελέγχου της ΕΕΠ. Αποκαλυπτικά στοιχεία για τις επισυνδέσεις εθνικής ασφάλειας τα τελευταία χρόνια. Από 406 το 2005, οι αιτήσεις έφτασαν τις 15.475 το 2021. Τι λέτε, ρε παιδιά, τώρα? Τώρα καταλαβαίνετε, μιλάει για αιτήσεις για να επιτραπεί η νόμιμη επισύνδεση. Πηγαίνει ένα αίτημα προς τον εισαγγελέα. Ο εισαγγελέας δίνει την εντολή στην ΕΕΠ, επιτρέπει την νόμιμη παρακολούθηση. Έτσι. Εδώ λέει ότι το 2005 τέτοιες αιτήσεις ήταν 406 το 2005. Και το 2021 έφτασαν τις 15.475. Απίστευτο. Αποκλειστικός υπεύθυνος ο Μητσοτάκης για τον θεσμικό κατήφορο, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Συνάντηση Ντόρας και Καραμαλή, αυτή με γέφυρες, αυτός με θέσεις.
Άλλο θέμα στην εφημερίδα, ενέργεια στην κυβερνητική κουζίνα και τα υπερκέρδη των προμηθευτών ρεύματος. Ασφαλιστικό νομοσχέδιο, θα δούμε λεπτομέρειες σε λίγο και με τον κύριο Χατζησαλάτα. Προεκλογικά καρότα, αλλά και μαστίγια για τους ασφαλισμένους του δημοσίου. Γυναίκες του κόσμου, οι γυναίκες στη Σερβία απαιτούν αυστηρές ποινές για τους βιαστές. Υπεξαίρεση τεραστίων διαστάσεων στην ελληνική αστυνομία. Ο αυτόχειρας 1 εκατομμύριο ευρώ και η άγνωστη συνένοχη στο φακό της εφημερίδας των συντακτών και το αφιέρωμα της εφημερίδας Νοέμβριου 1973, σχεδόν 50 χρόνια, αγκάθι για τη δεξιά. Δύο από τους δεκάδες πρωταγωνιστές της εξέγερσης μιλούν στην εφημερίδα των συντακτών. Μελ Πολεκατσά, ξεπεράσαμε τον εαυτό μας, αγωνιζόμασταν για υψηλές αξίες. Δημήτρης Παπαχρήστος, η Χούντα δεν έπεσε. Πήρε άλλα χαρακτηριστικά και πολιτικά ονόματα. Σήμερα η μεγάλη αντιυμπεριαλιστική πορεία. Η εφημερίδα Δημοκρατία λέει τα βρήκαν, βρώμικο σκηνικό συναλλαγών, έχει ιδιάσει όλη η χώρα. Έπεσαν τα μεγάλα μέσα και επήλθαν ακοχή μεταξύ Μαρινάκη και Μητσοτάκη. Τι του υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργός, ο ρόλος της Ντόρας, ο αυτοδιασυρμός του Ανδρουλάκη, οι μυστικές συμφωνίες της διαπλοκής και οι σκοτεινές διεργασίες ερήμην του ελληνικού λαού. Ντροπή, ο Στουρνάρας στην υπηρεσία των Φαντς. Όλα τα στοιχεία. Ο Πάτσης πλήρωνε κανάλι των Σερών. Ποιον ήθελε να βοηθήσει μέσω προβολής. Η Δημοκρατία αποκαλύπτει τα τιμολόγια και τις επιταγές προς τον σταθμό που υπερπροέβαλε τον βουλευτή, τον κύριο Χατζηβασιλείου της Νέας Δημοκρατίας. Ομοίρια Ιράν απελευθερώθηκαν επιτέλους στα δύο ελληνικά τάνκερ μετά από 5-6 μήνες. Ελπίδες ότι βρέθηκε ο ναός του Ποσειδώνα. Πού στην Ηλία. Ευρήματα λέει στο κλειδί. Σαμικού στην Ηλία δημιουργούν, λέει, αισιοδοξία στους αρχαιολογικούς για μια σπουδαία ανακάλυψη και σοκ βιασμός μέσα στο νοσοκομείο παιδών από ένα 14χρονο παιδί προς ένα 7χρονο αγοράκι. Το κατήγγειλε το παιδί στην μητέρα του. Είναι αυτά, είναι από τα παιδιά που λέμε ότι παραμένουν στα νοσοκομεία για αρκετό καιρό. Έχει διαταχθεί ήδη ΕΔΕ από τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Πλεύρη, και μένει να δούμε τι θα γίνει με αυτή την πολύ... Ναι. Συγκλονιστική υπόθεση, δεν ξέρω πραγματικά. Συνδέεται τι να πω. Με το θέμα που έχουμε αποκαλύψει και θα συνεχίσουμε να μιλάμε για αυτό. Αναφέρει τα κακοποιημένα παιδιά, βέβαια. Θα το δούμε σε λίγο. Ελεύθερος Τύπος, τον Ιανουάριο οι αυξήσεις στις συντάξεις, τι προβλέπει το ασφαλιστικό νομοσχέδιο, πόσα θα μπουν στις τσέπες 1,8 εκατομμυρίων συνταξιούχων, 7,8 έως 8% το 2023 και έξτρα διόρθωση 0,2% έως 0,7% με την αύξηση του 2024. Μέσα στο Δεκέμβριο η απόφαση, η κερδισμένη με την προσωπική διαφορά, τα νέα ποσά εθνικής σύνταξης. Ανάπτυξη πάνω από 6% δείχνει η αύξηση 43% στον τζίρο επιχειρήσεων. Εδώ στη Ρόδο λέει Τούρκος Δεκανέας συνελήφθη για διακίνηση μεταναστών. Ωραιότατα. Σε γραμμή Φωτίου και ο Τσακαλώτος για τις υποκλοπές συνδέει τις αποκαλύψεις με το Ταμείο Ανάκαμψης. Όταν δεν μπορείτε να στηρίξετε όλους τους επιχειρηματίες, δημιουργούνται μικροπροβληματάκια. Αναφέρεται σε όσα είπε χθες στη Βουλή ο κύριος Τσακαλώτος. Εδώ θα πάμε τώρα που λέει απελευθέρωση έπειτα μετά από 174 ημέρες. Οι δύο μυστικές αλλαγές των ομήρων ναυτικών στα ελληνικά τάνκερ του Ιράν. SOS για 40 παρεμβάσεις για τη θωράκιση της πόλης, οι περιοχές της Θεσσαλονίκης που κινδυνεύουν από πλημμύρες. Η διαδικασία για ιδιοκτήτες και διαχειριστές πολυκατοικιών, επιδότηση κατοικιών για καλωδίωση γρήγορου ίντερνετ. Αυτό έχει επίσης μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι. Αναφέρεται στις οπτικές ίνες, όπου έχει επιδότηση, έχει κρατική επιδότηση στο λογαριασμό σου κάθε μήνα. Έχουμε. Βέβαια, ναι. Για να βάλεις οπτική ίνα, να έχεις πιο γρήγορο ίντερνετ. Έρχονται στην πολυκατοικία, αν κάνεις μία αίτηση, όσοι μένετε σε διαμερίσματα, βάζουν σε όλη την πολυκατοικία, στους κοινόχρηστους χώρους, σε κάθε όροφο και από εκεί πηγαίνει σε κάθε διαμέρισμα. Και έχει ξεκινήσει, νομίζω, για 1 ή 2 χρόνια, έχεις μεγάλη κρατική επιδότηση στο λογαριασμό. Δηλαδή, ο λογαριασμός για οπτική ίνα. Ναι. Έρχεται πιο φθηνός από το απλό ίντερνετ που είχαμε, τέλος πάντων, έτσι, με το απλό ρουτεράκι μας. Μη λες τη λέξη ρούτερ. Γιατί αλλάξαμε ρούτερ εμείς στο σπίτι. Ναι. Και πιάνει μόνο δίπλα στο ρούτερ. Ναι.
Έχω τρελαθεί. Μήπως έχει τείχους και τα λοιπά. Δεν θα έχει τείχους στο σπίτι. Εννοώ παρεμβάλλοντες, δεν έχει τείχους στο σπίτι. Φώναξε μια μέρα να το φτιάξουμε. Λοιπόν, τι είναι ανοιχτό. Άκου, αστείο. Άλλο. Μέση πανελλαδική τιμή στο 1,31 ευρώ σε πτωτική τροχιά τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης. Και νέες ταινίες, η Αυτοκράτηρα Σίση και η Πριγκίπισσα Βίκη Κρύπς. Αυτά. Μάλιστα. Η Αυγή λέει 49 χρόνια πολυτεχνείο, η δημοκρατία πάντα νικά. Δίχως του φέκι και σπαθί, με τον ήλιο στο μέτωπο, υπήρξατε ήρωες και ποιητές μαζί. Είστε το ποίημα. Ο Αλέξης Τσίπρας, στο μήνυμα της εξέγερσης του Νοέμβρη, πιο επίκαιρο από ποτέ. Συνοδευόμενος από δεκάδες στελέχη και μέλη του κόμματος, ο Αλέξης Τσίπρας κατέθεσε στεφάνι χθες στο Πολυτεχνείο. Θα πάμε στην Κόντρα που λέει «Τι προβλέπει το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο? Επίδομα πείνας 250 ευρώ στους οικονομικά αδύναμους. Στα 10 χρόνια παραγράφονται και οι οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία». Να, αυτό που έλεγε πριν ο Σπύρος Φρεμεντίτης. Και του λέει εδώ ο Γιώργος, κάτσε, λέει, ρε Σπύρο, μην μπερδεύεις τον κόσμο. Ό,τι είναι πίσω από το 2010 διαγράφεται. Έτσι είναι, λέει, πιο κατανοητό. Νομίζω δεν έχει διαφορά αυτό. Κύριε Χατζηλαλάτα, δεν είναι ακριβώς έτσι. Θα μας τα πείτε μετά. Ωραία. Και άγρια νύχτα, λέει η Κόντρα στον Παλί, λίγο πριν από μια πιθανή παγκόσμια σύραξη, ο Ζελένσκι πίεζε τον Μπάιντεν και τον ΝΑΤΟ να κηρύξουν τον πόλεμο στη Ρωσία. Και εδώ θα πάω τώρα που λέει ΣΥΡΙΖΑ κατά κυβέρνησης, με ομερτά μέχρι τις εκλογές και όρους μαφίας για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Ευρωζώνη, πρωταθλήτρια η Ελλάδα στις τιμές της βενζίνης και Τάκης Θεοδωρικάκος, το 90% η εξιχνίαση δολοφονιών από την ελληνική αστυνομία το 2022. Εδώ θέμα το οποίο θα ανοίξουμε σε λίγο. Νοσοκομείο παιδών, καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση 7χρονου από 14χρονο. Στρίβουν δια της νομοθέτησης. Το ποντίκι, λέει στην πρωτοσελίδα, άλμα στο μέλλον και στρατηγική με τοπική σύγκρουση με τον ΣΥΡΙΖΑ σε όλα τα επίπεδα. Παραμένει το σκοτάδι στην υπόθεση των υποκλοπών. Βάλτο στο πολιτικό σκηνικό. Και φυσικά να δούμε τι θα γίνει στη Βουλή. 5 με 7 Δεκεμβρίου έχουμε το νομοσχέδιο για την ΕΕΠ. Και στη Βουλή τι άλλο έχουμε? Έχουμε 13 του μήνα τον προϋπολογισμό. Εκεί να δεις τι γίνεται. Είμαστε άφραγγοι, λέει. Είμαστε άφραγγοι. Καλάθι του νοικοκυριού. Μην ακούω καλάθι του νοικοκυριού. 17 Νοεμβρίου 2022. Πραγματικές ανάγκες του νοικοκυριού. Ινβέρτερ, νίκη, δίδακτρα, υγεία, ρουχισμός και λογαριασμοί. Τουρκία στο να δει σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας. Θα τα διαβάζω όλα στα μάτα. Mm-hmm. ΣΥΡΙΖΑ υποκλοπές και ακρίβεια πάνε πακέτο. Χωρίς σκιές στο δρόμο για τις κάλπες, λέει το ΠΑΣΟΚ. Και έρευνα του ΙΕΛΚΑ, το οικογενειακό καλάθι είναι πλέον πολύ μικρό. Για πάμε στον ριζοσπάστη που λέει σχέδια εκπαίδευσης Ουκρανών κομμάντο σε ελληνικά στρατόπεδα. Αποκλειστικό, λέει η εφημερίδα. Χωρίς ταβάνι η επικίνδυνη ελληνική εμπλοκή στον πόλεμο. Παιδιά, εδώ έχει ζουμί ιστορία, θα το δούμε μετά το θέμα. Όλοι σήμερα στις αντιυμπεριαλιστικές συγκεντρώσεις και πορείες, 49 χρόνια από τον ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου. Η Εστία λέει στην πρώτη σελίδα, βαρύδι ο κ. Ζελένσκι για τη Δύση, επίεσε τον Μπάιντεν στον Παλί να κηρύξει τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο στον Πούτιν. Η προβοκάτσια με τους πυράβλους δεν πέρασε. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ενημέρωσε τον ΝΑΤΟ ότι ήσαν Ουκρανικοί. Εφημερίδα Εσπρέσο, σοκ στο Αγλαία Κυριακού, βιασμοί 14χρονος, κακοποίηση σεξουαλικά 7χρονο και 13χρονη. Βιασμοί ανηλίκων, με συγχωρείτε, διάβασα σωστά, στο παιδόν. Σεισμός στο Υπουργείο Υγείας με τον Πλεύρη να διατάσει έρευνα για τις φρικτές καταγγελίες. Και εδώ θα πρέπει να πούμε το εξής, συγχωρήστε με αν κλέβω χρόνο από τα υπόλοιπες εφημερίδες. Εδώ, παιδιά, έχουμε αναφερθεί στο εξής θέμα. Για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. 81 παιδιά είναι παρκαρισμένα, το έλεγε πριν και η Χρύσα, με εισαγγελική εντολή έχουν απομακρυνθεί από το οικογενειακό τους περιβάλλον και αντί να πάνε σε δομές πρόνοιας, και έχει σημασία αυτό που λέμε, σε δομές πρόνοιας, έχουν παρκαριστεί σε νοσοκομεία. Αυτή η ιστορία των βιασμών, των καταγγελιών για βιασμό ή κακοποίηση, θα το δούμε αυτό, πώς θα εξελιχθεί, αφορά σε τέτοια παιδιά. Και τα παιδιά αυτά είναι μέσα σε νοσοκομεία, ενώ θα έπρεπε να είναι σε δομές. Και εδώ τώρα μας παίζουν σε ένα μπαλάκι. Η αλήθεια είναι θέμα ξεκάθαρα του Υπουργείου Πρόνοιας. Έτσι, δηλαδή να μας δώσει μια απάντηση. Τι γίνεται με αυτά τα παιδιά? Θα πάνε σε δομές ή όχι? Και μας έχουν. Είναι θέμα του Υπουργείου Υγείας. Το Υπουργείο Υγείας μας λέει ότι εμείς έχουμε κάνει τα προβλεπόμενα και έχουμε φτιάξει και δομές
δικές μας που πήγαμε και κάναμε γύρισμα εδώ, σε λίγο που λέει και η Χρύσα. Και θα τα δούμε, ένας πολύ ωραίος χώρος για να φιλοξενούνται για λίγο καιρό τα παιδιά, διότι δεν είναι υπεύθυνο το Υπουργείο Υγείας, μας το ξεκαθάρισε, διότι σου λέει ότι είμαστε υπεύθυνοι μέχρι σε ό,τι αφορά την υγεία των παιδιών. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Συνεχίζουμε την Εσπρέσο για να το κλείσουμε. Ανοιχτή πληγή, άνεργη παραμένει έπειτα από 2 μήνες η 34χρονη μητέρα που κατασπάραξε έναν δέσποτα σκυλιά στην Καλαμάτα. Είναι αυτεμπορική, λέει, 7,7 δις για 32 στρατηγικές επενδύσεις σε τροχιά. Τα σχέδια έχουν λάβει την έγκριση της Υπουργικής Επιτροπής την τελευταία τριετία. Ασφαλιστικό νομοσχέδιο, παραγραφή χρεών, διπλάσιες δόσεις, αυξήσεις συντάξεων. Νομικά πρόσωπα, επιταχύνεται η επιστροφή των φόρων. Πόλεμος, ουκρανικός ο πύραυλος που έπληξε την Πολωνία και μεγαλώνει η λίστα των θυμάτων. Άνοιξε η κρύπτη των κρυπτός. Τύπος της Θεσσαλονίκης. Πονοκέφαλο στα ενίκια για μισθωτές και ιδιοκτήτες, όλο ένα και περισσότεροι ενοικιαστές δυσκολεύονται να τα πληρώσουν. Μεγάλο θέμα και στη Θεσσαλονίκη. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου υπάρχει παρέμβαση δικηγόρου για την ίσπραξη των χρωστούμενων. Αυτά, κυρίες και κύριοι, από τις εφημερίδες, να πούμε μια καλημέρα, πολύ μεγάλη καλημέρα. Εδώ στον Αντώνη που λέει ότι μας βλέπει κάθε πρωί, διασκεδάζει και όλας και μαθαίνει από εμάς, έτσι. Έτσι, καλημέρα και στην Κατερίνα, καλημέρα και στον Κώστα τον Αθανασίου, καλημέρα στην Ελένη που στέλνει και την καθημερινή της καλημέρα από την Καβάλα, καλημέρα και στον κύριο Λουκά. Κύριε Λουκά μου, να κάτσω. Λίγη ευγένεια δεν βλάπτει σε αυτά που γράφουμε εμείς. Δεν ήρθαμε εδώ για να τσακωνόμαστε, ήρθαμε εδώ για να επικοινωνούμε, να ανταλλάσσουμε απόψεις. Το να ανταλλάσσουμε έτσι βρισχές δεν έχει κανένα νόημα, δεν θα το ακούσετε τουλάχιστον ποτέ. Βρίζει ο κύριος Λουκάς. Εντάξει, δεν πειράζει, ναι, είναι καλά ο κύριος Λουκάς. Πιείτε καφεδάκι, λοιπόν, κύριε Λουκά, είναι μια ωραία μέρα σήμερα. Πού θες να πάμε? Πάμε να δούμε τους τίτλους. Σηκώθηκα εγώ για να δω τη Δήμητρα, αλλά πρέπει πρώτα να δούμε τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Και ξεκινάμε από το Πολυτεχνείο. Φυσικά κορυφώνονται σήμερα οι εορτασμοί για την 41η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Στους δρόμους της Αθήνας θα βρεθούν περισσότεροι από 5.000 αστυνομικοί, ενώ θα δοθεί έμφαση στον έλεγχο των προσυγκεντρώσεων. Στη Θεσσαλονίκη θα δοθεί βάρος στη φύλαξη των κάμπους του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και του ΠΑΜΑΚ, προκειμένου να αποφευθούν οι καταλήψεις χώρων. Με εντολή της ελληνικής αστυνομίας, ο σταθμός Μέγαρο Μουσικής του Μετρό θα κλείσει στις 3 και οι σταθμοί Σύνταγμα και Ευαγγελισμός θα κλείσουν στις 4.30. Οι σταθμοί θα ανοίξουν ξανά μετά την ολοκλήρωση της πορείας. Επίσης, αναμένονται έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και αλλαγές στα δρομολόγια των λεωφορείων και των τρόλεϊ, οι οποίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΑ. Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα ανέκτησε χθες Τετάρτη, έπειτα από την μακρά διαδικασία καταμέτρησης των ψήφων στις ενδιάμεσες εκλογές της 8ης Οκτωβρίου. Τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων μεταδίδουν Αμερικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έχουν πλέον κατά συνέπεια τη δυνατότητα να εμποδίσουν την υλοποίηση του προγράμματος του Τζο Μπάιντεν έως το 2024. Αφού απέτυχε να εξασφαλίσει τον έλεγχο της γερουσίας, η συντηρητική παράταξη δεν θα διαθέτει πάντως παρά ισχνή πλειοψηφία στην Αμερικανική Κάτω Βουλή, καθώς το γιγάντιο κόκκινο κύμα, που προεξοφλούσαν πολλά στελέχη της με πρώτα τον Ντόναλντ Τραμπ, δεν ήρθε. Ένας νεαρός που οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας παρέσυρε με το αυτοκίνητό του 22 νεοσύλλεκτους αστυνομικούς που είχαν βγει για πρωινή άσκηση στην Καλιφόρνια. Η ξέφρενη πορεία του αυτοκινήτου σταμάτησε σε πυλώνα ηλεκτροδότησης με αποτέλεσμα να τραυματιστεί επίσης ο 22χρονος οδηγός. Συνολικά 23 άνθρωποι τραυματίστηκαν, 5 εξ αυτών νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, ανέφερε η πυροσβεστική υπηρεσία του Λος Άντζελες σε ανάρτηση που έκανε στο Twitter. Ωραιότατα, αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας, αλλά να ανοίξουμε και το παράθυρο μας στον κόσμο. Βεβαίως. Και μας βοηθάει πάντα, μας το ανοίγει η Δήμητρα Μανιαβού. Εδώ, η δική μας, η Δήμητρα, καλημέρα κορίτσι μου. Γεια σου Δήμητρα, καλημέρα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Να ξεκινήσουμε από το Μενέντες που είχαμε χθες μια δήλωσή του σε μια διαδικτυακή εκδήλωση και χαρακτήρισε τον πρόεδρο Ερντογάν δικτάτορα. Σε μια διαδικτυακή λοιπόν εκδήλωση για την Κύπρο μίλησε ο Ρόμπερτ Μενέντες, ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος πήρε σαφή θέση απέναντι στην επιθετική συμπεριφορά της Τουρκίας, διαμηνύοντας ότι ο πρόεδρος της Τουρκίας, ο Ταγίπ Ερντογάν, θα τον βρει μπροστά του εάν συνεχίσει την προκλητική ρητορική. Mm-hmm. Ειδικότερα ο κύριος Μενέντες δεν δίστασε να τον χαρακτηρίσει δικτάτορα, ενώ δήλωσε για ακόμη μια φορά αρνητικό
σταθμός στην πώληση των αμερικανικών F-16 στην Τουρκία. Αποκαλεί τους Κύπριους και όσους αγαπούν την ελευθερία εχθρούς, είπε συγκεκριμένα ο κύριος Μενέντες για τον Ταγίπ Ερντογάν. Και έχουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα είπε. Πάμε να τον ακούσουμε. We are not going to sell them. For as long as I am the chairman, I have a say over foreign sales of military equipment. I will not agree to the sale of F-15 for Turkey as well. Shouldn't be rewarding a country that is acting against its neighbor, being aggressive. Erdogan, as we all know, is a challenge. He is an authoritarian. He is someone who is belligerent. He is someone whose economy is through the basement, so he's going to have to, we're worried he might do something in order to attract the attention of the Turkish people as they approach elections next year. Τον ακούσαμε τον κύριο Μενέντες, τι είπε χθες στη διαδικτυακή εκδήλωση. Και πάμε τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου εκεί τι έχουμε, την υποψηφιότητα Τραμπ και επίσημα πλέον. Έτσι, φαίνεται λοιπόν ότι, όχι φαίνεται, μάλλον το ανακοίνωσε επίσημα ο τέος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών στο θέρετρό του στο Μαραλάγκο στην Φλόριντα, ότι θα είναι και πάλι υποψήφιος για το προεδρικό χρίσμα στην κούρσα των προεδρικών εκλογών το 2024, χαρακτηρίζοντας κόλαση τη διακυβέρνηση Biden, ενώ τη δική του θητεία παράδεισο. Ήταν στο πλευρό του του, απρόσμενη απουσία εκείνη της κόρης, της μεγάλης κόρης του Ιβάνκας, η οποία έπαιξε καθοριστικό ρόλο και προεξέχοντα ρόλο στην προεκλογική του εκστρατεία το 2016. Πώς το εξηγείς αυτό, βρε Δήμητρα, τώρα, γιατί δηλαδή δεν θα είναι. Η Ιβάνκα είπε με μια λιτή ανακοίνωσή της ότι δεν θέλει να ασχοληθεί με την πολιτική καθόλου, ότι θέλει να κάνει, να εστιάσει στα παιδιά της και στην οικογένειά της. Τώρα, όχι μόνο εγώ, αλλά από ό,τι διαβάζω δηλαδή και από τους αναλυτές και από όσα μεταδίδουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, η Ιβάνκα δεν θέλει, θέλει να πάρει σαφείς αποστάσεις από τον πατέρα της, μόλον ότι τον αγαπά, όπως είπε, διότι υπάρχει ένα κακό προηγούμενο. Που το ζήσαμε όλοι και το είδαμε πολύ καλά. Και στη διακυβέρνησή του, αλλά και στην... υπάρχει και η σκιά βέβαια και ο ρόλος που διαδραμάτισε ο Ντόναλντ Τραμπ στην εισβολή οπαδών του στο Καπιτόλιο τον Ιανουάριο του 2021. Ενώ και στους κόλπους των Ρεπουμπλικάνων έχουν βγει τα μαχαίρια, θεωρούν δεδομένη την ήττα του Τραμπ στις εκλογές αυτές. Ενώ ναι, να πούμε όμως... Να πούμε το εξής, έτσι, δηλαδή να κάνουμε και την εξής αποκάλυψη, θα τη δούμε κάποια άλλη στιγμή, ότι οι Simpsons είχαν προβλέψει και τη δεύτερη υποψηφιότητα του Τραμπ. Έτσι, είχαν κάνει άλλη μια προφητική, έτσι. Λοιπόν, έχει επεισόδιο, ναι, λοιπόν. Και πάμε να δούμε άλλη μια είδηση, την οποία ποιος θα την περίμενε. Ένας αστυνομικός πιάνεται στα χέρια με έναν οδηγό αυτοκινήτου, ρε παιδί μου. Θα παραμείνουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μα είναι δυνατόν να πιάνονται στα χέρια. Στους δρόμους του Μπρούκλιν συνέβη αυτό το περιστατικό. Ένας οδηγός, λοιπόν, σε έξαλλη κατάσταση, διαπιστώνει ότι ένας αστυνομικός υπάλληλος του έχει κόψει μια κλίση για παράνομη στάθμευση. Δεν αργεί να πιάσει. Τελώνια τώρα. Ναι, πιάνονται στα χέρια. Αρχικά έχουν διαπληκτισμό. Έρχονται πολύ κοντά ο ένας στο πρόσωπο του άλλου. Ο οδηγός του ρίχνει το καπέλο του αστυνομικού. Στη συνέχεια έχουμε γροθιές που ανταλλάσσονται μεταξύ των δύο. Ώσπου ο οδηγός, όπως βλέπουμε και από τα πλάνα, ρίχνει τον αστυνομικό πάνω στο καπό του αυτοκίνητου και του πέφτουν και τα παντελόνια, όπως είπες και εσύ, Χρύσα. Ο συγκεκριμένος άνδρας τώρα αναζητείται από τις αρχές με την κατηγορία της επίθεσης σε βάρος αστυνομικού. Να είσαι καλά, Δημητρά μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε στο τραπέζι μας, γιατί ο Σπύρος έχει φροντίσει εδώ για τον καλεσμένο μας, τον κύριο Χατζησαλάτα. Γεια σας, κύριε Χατζησαλάτα. Καλώς ήρθατε. Καλή σας ημέρα, καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, Σπύρο, πολλά μηνύματα.
Έχει πολλά μηνύματα στο Facebook. Στο λέω, μου πει μετά, δεν τα έχω δει και τα λοιπά. Δεν θα είμαι εγώ υπόλογος για το και το Facebook. Στο λέω για να το ξέρεις. Έτσι. Έχει πολλά μηνύματα στο Facebook και πάρα πολλά μηνύματα και στα, και στα mail. Και στα email. Ναι. Πράγματι, συνταξιοδοτικά. Θα τα απαντήσουμε, αν μπορούμε, αύριο ούτως ή άλλως στην ροή της εκπομπής που έχουμε τις ερωτήσεις-απαντήσεις. Mm-hmm. Θέλω να σας πω ότι μέχρι αύριο περιμένουμε τα τέλη κυκλοφορίας. Η πλατφόρμα του MyCar της ΑΔΕ να ανοίξει προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία να τα εκτυπώνουμε και είχαμε να τα. Μια αγωνία. Ναι, μεγάλη αγωνία να πληρώσουμε. Γι' αυτό ο Γιάννης Χατσαράδας είναι εδώ να μας. Πώς το λένε, να μας. Όχι να μας τα πληρώσει. Όχι να μας τα πληρώσει. Να μας πει, να μας πει τι θα γίνει, ποιοι είναι οι τρόποι πληρωμή, να μας πει τι θα γίνει για τα ποσά. Εγώ για πληρωμή πάντως τον έφερα το Χατζησαλάτα. Ένα λεπτό, κύριε Χατζησαλάτα, θα είναι τα ίδια τέλη κυκλοφορία με τα περσίνα. Δεν θα έχουμε τίποτα αυξήσει να τρελαθούμε. Όχι, όχι. Στα ίδια επίπεδα, κύριε Φώσκολο, όπως και πέρυσι. Απλά θα πρέπει πλέον κάθε ιδιοκτήτης οχήματος να μπει στη διαδικασία στο MyCar ή να εκτυπώσει τα τέλη κυκλοφορίας με χρήση κωδικών τάξης ή διαφορετικά, αν δεν έχει κωδικούς τάξης, με τον αριθμό φορολογικού μητρώου και τον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Επάνω στην εκτύπωση θα δούμε αυτό το περιβόητο QR, το τετραγωνάκι δηλαδή με τα ανάγλυφα, όπως είναι και οι αποδείξεις γενικής πώλησης που σκανάρουμε με το τηλέφωνό μας. Από εκεί και πέρα πλέον πρέπει να γνωρίζει ο κάθε ιδιοκτήτης του οχήματος ότι επειδή είναι τέλος, δεν είναι φόρος, που σημαίνει αν την επόμενη μέρα μετά τη λήξη δεν έχουν πληρωθεί τα τέλη και πληρωθούν την επόμενη, διπλασιάζεται τα τέλη κυκλοφορίας. Ό,τι πώς θα να πληρώσουμε το υπολογίζουμε επί δύο, εκτός εάν είναι δημοσίας χρήσης, οπότε η αύξηση είναι στο 50% ή αν τα τέλη κυκλοφορίας είναι κάτω από 30 ευρώ, οπότε εκεί δεν υπάρχει πλέον προσάυξηση. Mm-hmm. Επίσης, πολύ σημαντικό, γιατί πολλοί ανησυχούν όταν βλέπουν στο τάξη να χρωστούν και οι δύο συνιδιοκτήτες το ποσό των τελών κυκλοφορίας, δεν το πληρώνουν και οι δύο ή όλοι οι συνιδιοκτήτες. Ένας αρκεί να το πληρώσει για όλους. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης να τονίσουμε ότι αν κάποιος δεν έχει τα χρήματα να πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας, υπάρχει μια διευκόλυνση μέσω τραπεζών, ούτως ώστε να υπάρχουν 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις. Και αν δεν έχει τα χρήματα καθόλου να τα πληρώσει και θέλει να βάλει το αυτοκίνητό του πλέον ή το όχημά του σε κινησία, πάλι ηλεκτρονικά. Όπως βλέπουμε τώρα στους κάρτες μας, έτσι. Λέμε δηλαδή για την ακινησία του οχήματος, ότι τα κάνουμε ηλεκτρονικά αυτά. Βεβαίως. Γίνεται μόνο ηλεκτρονικά. Οι πινακίδες δεν πάνε κάπου τώρα πλέον, μένουν στο σπίτι. Μένουν στο σπίτι και πολύ μεγάλη προσοχή. Μην είμαστε επιρρεπείς και βάλουμε τις πινακίδες στο αυτοκίνητο να κυκλοφορήσουμε ενώ είναι σε κινησία, γιατί το πρόστιμο είναι πάρα πολύ σοκτερά. Ξεκινούν από 10.000 ευρώ και φτάνουν στις 30.000 ευρώ σε περίπτωση υποτροπής. Αν χρειαστεί να κινήσουμε το αυτοκίνητο, θα πρέπει να κάνουμε άρση της ακινησίας. Αυτή η άρση ακινησίας κάθε χρόνο γίνεται περίπου, δίνει τη δυνατότητα στον πολίτη την άνοιξη προς το Πάσχα. Φημολογείται ότι πλέον θα είναι πολύ πιο νωρίς. Θα μπορεί από την αρχή του χρόνου να κάνει πλέον την άρση ακινησίας για συγκεκριμένους μήνες. Ένα λεπτό, κύριε Χατζησαλάτα. Δηλαδή, οι πινακίδες θα μένουν σε εμάς, θα τις κρατάμε εμείς στο σπίτι. Ακριβώς. Και αν εγώ δηλαδή πάω τώρα και βάλω τις πινακίδες γιατί έχω μια ανάγκη και φύγω με το αυτοκίνητο, έχουμε τσουτερά πρόστιμα. Αν τύχει με το μέρος σας και δεν σας πιάσουν, δεν θα το καταλάβει κανείς. Ναι. Αν όμως δεν είναι με το μέρος και σας πιάσουν, από 10.000 ευρώ την πρώτη φορά και φτάνει 30.000 ευρώ. Μάλιστα. Και γιατί τις κρατάμε στο σπίτι? Γιατί πλέον είναι ηλεκτρονική ακινησία. Δεν πηγαίνουμε στην εφορία να καταθέσουμε. Τις κρατάμε στο σπίτι όπως κάνουμε και την ακινησία του αυτοκινήτου και δηλώνουμε φυσικά τον χώρο στον οποίο το αυτοκίνητο αυτό θα φυλάσσεται χωρίς τις πινακίδες του. Μην δυσανασχετείτε, κύριε Νηφίλη. Τώρα η Χρύσα θέλει να τα ακούσει για το καλάθι. Γι' αυτό τώρα η Χρύσα. Γιατί τα κρατάς στο σπίτι το καλάθι? Για πάμε τώρα και στα υπόλοιπα θέματα μας. Να πάμε λίγο στην αύξηση των επιτοκίων και στο θέμα της εφορίας, γιατί είναι ένα σημαντικό θέμα. Μας ρωτάνε πάρα πολλοί τηλεθεατές τι γίνεται όταν χρωστώ στην εφορία και δεν καταβάλω τις οφειλές μου. Ή όταν μου χρωστάει η εφορία, με ποιο τρόπο θα πάρω τα χρήματά μου και κυρίως εάν θα πάρω κάποιο τόκο από τα χρήματα που παιδιά, να πω η εφορία μου τα έχει παρακρατήσει. Εδώ η εφορία, η τόκη που έχει η εφορία στις οφειλές είναι υπέρογκη. Πραγματικά δηλαδή. Είναι μεγάλο το θέμα. Εγώ είχα ένα ποσό που χρωστούσα, μη φανταστείτε τίποτα το φοβερό. Αλλά οι τόκοι ξεπερνούν κάποια στιγμή την οφειλή. Υπάρχουν δύο προβλήματα που δείχνουν ότι τελικά η πολιτεία δεν σέβεται τον πολίτη. Όπως αναγκάζει τον πολίτη να σέβεται την εφορία. Και γιατί το λέμε αυτό. Πρώτα απ' όλα, διαστόματος υπουργού παγώνουν τα επιτόκια για ένα χρόνο. Άρα παραμένουν τα ίδια όπως ήταν έως σήμερα, παρόλο που τα επιτόκια στα καταναλωτικά και τα στεγαστικά αυξάνονται. Μέχρι αρχές Δεκέμβρη του 2023 δηλαδή θα είναι. Έως 2 Νοεμβρίου του 2023. Το πρόβλημα που εντοπίζεται, πρώτα απ' όλα, όπως είπες Μάνο προηγουμένως, στο ύψος του επιτοκίου, δηλαδή, αν χρωστάω στην εφορία, το μηνιαίο επιτόκιο είναι 0,73, άρα το ετήσιο είναι 8,76
και επιβάλλεται αυτή η προσάυξη από την πρώτη μέρα που θα καθυστερήσω να πληρώσω μια οφειλή μου. Ναι, αλλά δεν είναι μόνο στην καθυστέρηση. Δηλαδή, αν δεις τώρα ρύθμιση των 120 δόσεων, δηλαδή για ένα ποσό ανθρώπου 10.000 ευρώ, έτσι, φτάνει να χρωστάει 17.000. Δηλαδή, είναι, παιδιά, είναι... Απλά 120 δόσεις, να θυμίσουμε ότι είναι σε βάθος δεκαετίας. Ναι, οπότε, ναι, είναι Γιάννη μου, αλλά ο άλλος για να κάνει... Και θέλει να είναι και τυπικός, γιατί χάνεται αν δεν πληρώσει δύο δόσεις, γίνει εκτός 120 δόσεις. Μα είναι χαρακτηριστικό αυτό τώρα που λες, Μάνο, σε αυτό που βλέπουν οι φίλοι τηλεθεατές στους δέκτες τους. 8,76 ετησίως το επιτόκιο όταν χρωστάς. Αν γυρίσει η κάρτα, θα δει τη διαφορά. Θα δει τη διαφορά. Όταν σου χρωστά... 6% ετησίως το επιτόκιο όταν σου χρωστάει η εφορία. Ωραία, να πω τώρα κάτι άλλο. Ναι. Συγχωρήστε με τώρα. Γιάννη μου, ναι, να μην σε προσανατολίσω. Χρωστάω εγώ 10.000 και χρωστάει και ο Σπύρος 10.000. Εγώ έχω μπει στην ρύθμιση των 120 δόσεων και το επιτόκιο μου είναι αυτό που δείχνεις. Όχι. Όχι, αυτό, πες, αυτό το επιτόκιο είναι επιτόκιο, γιατί πλέον 120 δόσεις δεν υπάρχουν. Δεν έχει δυνατότητα πολύ να μπει στις 120 δόσεις. Αυτούς που έχουν μπει. Και αυτοί που είχαν μπει, υπήρχε το επιτόκιο των 120 δόσεων, νομίζω ότι ήταν γύρω στο 3-4%. Ωραία. Αλλά υπήρχε και κούρεμα του κεφαλαίου και των προσαυξήσεων για να μπει στις 120 δόσεις. Όχι. Γενικά το επιτόκιο, εγώ θα πληρώσω γύρω στο 17.000. Τόσο. Ωραία. Από τις 10.000. Ο Σπύρος που δεν πληρώνει, η προσάυξηση που παίρνει, πόσο είναι? Φτάνει στο σημείο έως διπλασιασμού του κεφαλαίου, στο ναι, τέλος. Άρα 20.000. Δεν ξέρω. Ναι, έως. Αλλά πρόσεχε τώρα. Εγώ που μπαίνω στις 100 που έχω, προσπαθώ να κάνω ρύθμιση για να τα πληρώσω, θα πληρώσω από 10.017. Ο Σπύρος, λέμε τώρα, μπακαλίστηκα το πάσμα, πάνω κάτω τόσο είναι. Ο Σπύρος που δεν πληρώνει, είναι μπαταχτσής ή δεν μπορεί ο άνθρωπος να πληρώσει. Σε μια δεκαετία. Θα πληρώσει κοντά στο ίδιο ποσό. Ο Σπύρος όμως, κύριε Σπύρο, χρησιμοποιούμε το όνομά σας ως παράδειγμα, έχει ένα άλλο πρόβλημα. Ανά πάση στιγμή και ώρα επιρρεπεί σε αναγκαστικά μέτρα έσπραξης, κατασχέσεις και πληστηριασμούς. Όταν okay, είναι κάποιος σε ρύθμιση, δεν το έχει αυτό τον κίνδυνο. Αυτό που είναι όμως και δημιουργεί αλγινή εντύπωση που λέγαμε προηγουμένως, δεν είναι μόνο η μείωση του επιτοκίου, που από το 0,73 φτάνει στο μισό τα 100, αλλά είναι ότι αν χρωστάς το δημόσιο από την πρώτη μέρα υπολογίζει το τόκος, αν σου χρωστάει το δημόσιο, από τη στιγμή που κάνεις την αίτηση για επιστροφή των χρημάτων, εάν μέσα σε 90 μέρες γίνει επιστροφή, είναι άτοκα. Αν υπερβεί τις 90 μέρες, αρχίζει και μπαίνει το επιτόκιο. Μετά από τρεις μήνες, δηλαδή, τοκίζεται το χρέος του δημοσίου προς εσένα. Τα χρέωση του καταβληθέντου το οποίο. Το καλύτερο είναι βέβαια να μην χρωστάς. Να. Εγώ δεν χρωστάω. Δεν χρωστάει, τέλος. Δεν χρωστάω πουθενά. Και είμαι καλύτερη. Κοίταζα λίγο την καθημερινή, αν μου επιτρέπεις. Δεν ξέρω αν μπορούμε να πάμε σε ένα θέμα. Σχετικά με το καλάθι του νοικοκυριού. Ναι, έχει σημασία, γιατί η καθημερινή στην οικονομική της, στο οικονομικό της φύλλο αναφέρει το εξής. Λέει, ανταγωνισμός για φθηνό καλάθι, και διαβάζω. Αύξηση των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, το ένα. Αντικατάσταση των μεγάλων συσκευασιών με μικρότερες και επομένως φθηνότερες και με μειώσεις τιμών που σε αρκετές περιπτώσεις περιορίζονται στο ένα λεπτό. Έχουν φτάσει στο ένα λεπτό, το λέει καθημερινή. Πώς, πρόσεξε, το λέει καθημερινή στην πρώτη σελίδα. Και όταν θα πας μέσα και γυρίσεις σελίδες και θα πας στα στοιχεία που αφορούν το εργάνι για τις θέσεις εργασίας, μέσα στον Οκτώβριο λύθηκαν 115.000 θέσεις εργασίας, όταν την περίοδο 18-19 έληγαν περίπου. Την ίδια περίοδο, μέσα στην κρίση, 120.000, και είναι για τον τουρισμό. Δηλαδή, τελείωσε ο τουρισμός, φύγανε αυτές τις θέσεις εργασίας. Πρόσεξε, το 18-19 Οκτώβριο φύγανε περίπου 120.000, φέτος φύγανε 115, μεγάλο το νούμερο, και οι ελαστικές μορφές απασχόλησης αγγίζουν τη μία στις δύο θέσεις. Δηλαδή, μιλάμε τα χρήματα που μείνει στην τσέπη μας. Ναι, πες ολόκληρη τη φράση σου. Τα χρήματα που είναι στην τσέπη μας είναι πολύ λιγότερα από ό,τι απαιτεί η καθημερινότητά μας προκειμένου. Είτε το καλάθι να γεμίσουμε, είτε την εφορία να πληρώσουμε, είτε τους λογαριασμούς μας. Και φυσικά, λοιπόν, για να κάνουμε το κατήρι της χρήσης με το καλάθι, είναι απορίας άξιο που βλέπουμε τα στατιστικά στοιχεία από εβδομάδα σε εβδομάδα τις αυξήσεις στο καλάθι. Για ποιο λόγο? Για να μπορούμε να έχουμε ένα αποτέλεσμα, θα πρέπει να έχουμε ομοειδή προϊόντα για να συγκρίνουμε. Σωστά. Πώς είναι δυνατόν να συγκρίνουμε το καλάθι της μιας εβδομάδας με διαφορετικά προϊόντα, με ένα καλάθι της επόμενης εβδομάδας με τελείως διαφορετικά προϊόντα? Κάθε εβδομάδα, κάθε Τετάρτη έχουμε νέα προϊόντα. Μείνε στο σούπερ μάρκετ. Και τα στοιχεία θα μείνουμε στο σούπερ μάρκετ. Εδώ καθίστε μαζί μας για να τα δούμε όλα. Λέγαμε για τις αυξήσεις της πωλήσης των αντικλεπτικών στα σούπερ μάρκετ. Δείχναμε και τις εικόνες μέσα από ένα σούπερ μάρκετ, πολύ γνωστή αλυσίδα, όπου χρησιμοποιεί αντικλεπτικά σε βρεφικά γάλατα. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Γιώργο Καραφίλη, είναι ο CEO της εταιρείας Αντικλεπτικών Συστημάτων, όπου θα μας πει ότι τα περιστατικά κλοπών στα σούπερ μάρκετ πληθαίνουν, άρα πληθαίνουν και οι πωλήσεις των αντικλεπτικών προς τα σούπερ μάρκετ. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, κύριε Καραφίλη. Καλημέρα. Πώς πάνε οι δουλειές?
Ανεβαίνουν οι δουλειές από ό,τι φαίνεται. Δόξα τον Θεό, καλά. Ακόμα στο συγκεκριμένο κομμάτι το οποίο έχετε αναφέρει, δεν είναι ότι έχουν ανέβει τόσο πολύ οι δουλειές. Υπάρχει όμως αύξηση και κρούσεις της τάξης του 10-15% από σούπερ μάρκετ, τα οποία παλαιότερα, ας πούμε, δεν ήταν πελάτες μας. Ναι. Γιατί κυρίως οι πελάτες μας ήταν καταστήματα ρούχων, σουβενίρ. Ναι. Σε ποια προϊόντα τώρα, κύριε Καραφίλη, σας ζητούν να τους δώσετε, να φτιάξετε αντικλεπτικά? Κοιτάξτε, όσον αφορά το σούπερ μάρκετ, επειδή χθες κάναμε και μια έρευνα μέσα στο εμπορικό και είδαμε τις κατηγορίες, θα έλεγα ότι είναι νούμερο ένα, μας έχουν ζητήσει για γρήγορο καφέ. Τον Nescafé που λέμε. Ναι, ναι. Σωστά. Δεν ήθελα να το αναφέρω. Ναι, δεν πειράζει. Εντάξει. Νούμερο 2 θα έλεγα τα ξηραφάκια. Ναι. Νούμερο 3 είναι βρεφικές σκόνες. Μετά έχουμε μέλι, αλκοόλ και το πιο περίεργο τουλάχιστον που φάνηκε σε μένα ήταν η φέτα. Ναι. Η φέτα γιατί, φέτα, ρε παιδιά. Συσκευασμένη. Εδώ είναι αυτό που λέγαμε και πριν, κύριε Καραφίλη. Η φέτα είναι pop. Λέγαμε και νωρίτερα ότι το ένα κομμάτι, και Γιάννη και Σπύρο, λέγαμε τη Χρύσα ότι το ένα κομμάτι είναι γιατί είναι άνθρωποι που έχουν ανάγκη, έτσι, να πάρουν γάλα για το παιδί τους. Ναι, ναι. Ή έστω και αυτό που κάνει εντύπωση τον κύριο Καραφίλη, να πάρουν τυρί. Στα ξηραφάκια δεν βλέπεις τέτοια ανάγκη. Είναι κάτι άλλο εκεί. Είναι αυτό για το οποίο τσακωνόμαστε πριν με φίλο τηλεθεατή, που μας λέει οδηγείται τον κόσμο σε αυτό το συμπέρασμα και λέμε ότι υπάρχει και αυτή η πλευρά, ότι υπάρχουν και προϊόντα που κάποιοι τα κλέβουν για να πάνε να τα πουλήσουν σε κάποια άλλα μαγαζιά, κυρίως του κέντρου της Αθήνας, και να πάρουν τα χρήματα. Αν και την ανάγκη για να πάρει ένας πολίτης που όντως πεινάει ένα προϊόν για να μπορέσει να ανταπεξέλθει την πείνα του, θα πρέπει να την καλύψει η πολιτεία ή ο Δήμος και όχι να πάνε με κλεψιά μέσα στο σούπερ μάρκετ, που την πληρώνει δηλαδή και το σούπερ μάρκετ, αλλά είναι και μια πράξη που είναι κατακριτέα. Σωστό είναι. Σε κάθε περίπτωση τώρα επιλέγουν, η πρώτη επιλογή είναι ο Nescafé, δηλαδή για να τον πουλήσουν. Σας δίνουν κάποια απάντηση τα σούπερ μάρκετ, σας λένε κάτι σχετικά με αυτά? Όχι, δεν το ξέρουν και αυτοί ακριβώς. Ναι. Κάποια συμπεράσματα, ας πούμε, που μπορεί να είναι και δικά μας ή λίγο έτσι πιο προσωπικά, να το πω, γιατί δεν έχουν ακουστεί από πελάτες. Εγώ θα έλεγα, επειδή είναι ένα πιο ακριβό προϊόν. Έχεις, δηλαδή, έτσι όπως τα βλέπω εγώ τα προϊόντα και βάσει εμπειρίας, βλέπω ότι είναι μικρά υψηλής αξίας. Ναι. Είναι ξηραφάκια, ας πούμε, είναι μικρή συσκευασία. Οι παιδικές τροφές έχουν την πάνω κάτω την ίδια τιμή με ένα αλκοολούχο ποτό. Mm-hmm. Ναι. Έτσι. Σωστά. Δηλαδή, ενώ και τα αλκοολούχα ποτά, στα αλκοολούχα ποτά έχετε βάλει εδώ και πολύ καιρό εσείς. Έχουν μπει σε πολλά σούπερ μάρκετ αντικλεπτικά. Σε όλα σχεδόν τα σούπερ μάρκετ νομίζω έχουν το αντικλεπτικό επάνω. Ναι, ναι, ναι. Και μπήκαν τώρα στις βρεφικές τροφές. Ειδικά στα σκληρά ποτά, ναι, δηλαδή. Μάλιστα. Μάλιστα. Ελπίζουμε να σταματήσει αυτό. Μακάρι. Μακάρι, ναι, αυτό είναι και το θέμα. Πάντως το θέμα των αντικλεπτικών είναι σίγουρα ένα ζήτημα που μπορεί να αναδείξει και τα άλλα ζητήματα που θέσατε νωρίτερα. Ποιοι μπορεί να τα παίρνουν και για ποιο λόγο να παίρνουν αυτά τα προϊόντα. Mm-hmm. Αλλά οπωσδήποτε έχει να κάνει όμως και. Το έχουμε δει αυτό, το έχουμε καταγράψει, έχουμε κάνει ρεπορτάζ, έχουμε αναδείξει περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν πραγματικά δυνατότητα να ψωνίσουν και να φάνε. Τώρα βέβαια δεν πάνε να πάρουν τον Nescafé για να φτιάξουν, φαντάζομαι, καφέ και να περάσουν το πρωινό τους. Αλλά οπωσδήποτε έχουμε δει να παίρνουν άλλα βασικά αγαθά μέσα από τα σούπερ μάρκετ, από κρέατα μέχρι οτιδήποτε άλλο μπορεί να φανταστεί. Εδώ έχουμε περίπτωση στο Βόλο, αν δεν κάνω λάθος, που έχουμε την περίπτωση μιας ηλικιωμένης που πήρε κάτι από το ράφι. Η υπάλληλος φώναξε την υπεύθυνη, δεν την πήγε στην αστυνομία η υπεύθυνη του σούπερ μάρκετ. Έτσι. Το τακτοποίησε το θέμα. Είναι το αντίθετο. Ναι, και είχε αναδειχθεί από την εκπομπή εδώ, από το Open. Οφείλουμε όμως να πούμε ότι είναι πολλές αυτές οι περιπτώσεις που δεν τις γνωρίζουμε, δεν τις μαθαίνουμε, γιατί έχουν και μια ανθρωπιστική προσέγγιση. Σίγουρα, και δεν ξέρω αν ο κ. Καραφίλης έχει ακούσει για αυτές. Σίγουρα η διευθύντρια του καταστήματος, κύριε Καραφίλη, και σε εσάς το λέω και εδώ στους συναδέλφους που είναι στο στούντιο, έδειξε ανθρωπιά. Αλλά ωστόσο πρέπει να ξέρουμε ότι σε όλες τις περιπτώσεις πρέπει να τηρείται και ο νόμος. Έτσι. Έτσι είναι. Και υπάρχουν και συγκεκριμένες αλυσίδες σούπερ μάρκετ που στην είσοδο υπάρχει ένα τεράστιο καλάθι που πολλοί καταναλωτές που έχουν τη δυνατότητα αφήνουν κάποια προϊόντα εκεί για τέτοιες περιπτώσεις κτλ. Ακόμη και τρόφιμα. Οπότε μπορεί κάποιος πριν μπει σε αυτή τη διαδικασία που είναι κατακριτέα η κλεψιά να κοιτάξει πως υπάρχει κάποιο αντίστοιχο προϊόν σε αυτό το καλάθι. Τώρα. Μάλιστα. Κύριε Χατζησαλίδα, μου σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αγαπητέ Γιάννη. Κύριε Καραφίλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή. Ενδιαφέρουσες πληροφορίες.
Κύριε Χατζησαλάτα, δεσμεύεστε να ξανάρθετε να πούμε για τις επιστρεπτές. Έχουμε πολλά αιτήματα. Λοιπόν, ναι, είναι μεγάλο το θέμα με τις επιστρεπτές. Κύριε Σπύρο, θα σας ευχαριστούμε. Δουλειά σας είναι εσείς, δική σας. Και παραμένεις εδώ να βλέπεις τα μηνύματα του κόσμου για να απαντάμε σε όλα. Να δούμε άλλη μια φορά την κάρτα επικοινωνίας για εσάς, γιατί είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα που έρχονται. Ανοιχτή επικοινωνία. Είμαστε στο Facebook. Ανοιχτή κάτω παύλα επικοινωνία. Είμαστε στο Instagram. Και ανοιχτή παύλα επικοινωνία papakitvopen.gr είναι το mail της εκπομπής μας για να μπορείτε να μας στέλνετε τις καλημέρες σας, τις καταγγελίες σας και ό,τι ερωτήματα έχετε εσείς. Είναι η ώρα που ο Μάνος Νηφλής περιμένει κάθε μέρα έτσι υπομονετικά για να δω. Εφημερίδες γεγονότα! Εφημερίδες γεγονότα! Γεγονότα εφημερίδες! Πάρε την εφημερίδα σου! Πάμε λοιπόν, ξεκινάμε. Απλές λύσεις για μεγάλη οικονομία. Πώς μπορώ να παράγω φθηνό ρεύμα. Οι τρόποι, η επιλογή της επινοικίασης και άλλες έξυπνες πρακτικές για ενεργειακή αυτονομία. Η Καθημερινή λέει στο κλουβί των social media, εθισμένα παιδιά καταλογίζουν ευθύνες στους γονείς τους. Διακομματική συμμαχία για την εκτός σχεδίου δόμηση, ερωτήσεις βουλευτών, Νουδού, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ. Ρύθμιση χρεών και μείωση εισφορών στο μίνι ασφαλιστικό που κατατίθεται. Αμερικανοί φοιτητές προτιμούν την Ελλάδα για τις σπουδές τους στην ένατη θέση επιλογής. Θα πάμε στην εφημερίδα των συντακτών που λέει «Οργή ΑΔΑΕ για το σκάνδαλο υποκλοπών πάντα. Η Αρχή Διασφάλισης, λέει η απορή του επικοινωνιών, καταγγέλει την κυβέρνηση. Οργή ΑΔΑΕ για το νομοθετικό πραξικόπημα. Έφτιαξαν το νομοσχέδιο για την ΕΕΠ χωρίς να ρωτήσουν την αρμόδια από το Σύνταγμα ανεξάρτητη αρχή». Η Δημοκρατία λέει τα βρήκαν, έπεσαν τα μεγάλα μέσα και επήλθαν ακοχή μεταξύ Μαρινάκη Μητσοτάκη. Τι του υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργός, ο ρόλος της Ντόρας, ο αυτοδιασυρμός του Ανδρουλάκη, οι μυστικές συμφωνίες της διαπλοκής και οι σκοτεινές διεργασίες ερήμην του ελληνικού λαού. Αλλαγή οριών ηλικία στο δημόσιο από 2 έως 7 έτη. Κατατέθηκε στην Βουλή το μήνυμα ασφαλιστικό. Νομιμοποιείται η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3 μονάδες. Ποιοι θα πάρουν την επιταγή των 250 ευρώ. Επιταχύνεται η καταβολή των αυξήσεων στις συντάξεις. Και ομοιρία Ιράν απελευθερώθηκαν επιτέλους τα 2 ελληνικά τάνκερ. Ελεύθερος τύπος. Τι προβλέπει το ασφαλιστικό νομοσχέδιο, πόσα θα πούν στις τσέπες 1,8 εκατομμυρίου συνταξιούχων. Τον Ιανουάριο οι αυξήσεις στις συντάξεις 7,8% έως 8% το 2023 και έξτρα διόρθωση 0,2% έως 0,7% με την αύξηση του 2024. Μέσα στον Δεκέμβριο η απόφαση, η κερδισμένη με την προσωπική διαφορά, τα νέα ποσά εθνικής σύνταξης. Η Αυγή, 49 χρόνια Πολυτεχνείο, η Δημοκρατία πάντα νικά. Δίχως τουφέκι και σπαθί, με τον ήλιο στο μέτωπο, υπήρξατε ήρωες και ποιητές μαζί. Είστε το ποίημα, λέει η Αυγή στην πρώτη σελίδα. Και να πούμε ότι εμείς είμαστε πάντα συνδεδεμένοι με το Πολυτεχνείο, γιατί υπάρχουν δρακόντια μέτρα ασφαλείας ήδη εκεί για την 49η επέτειο. Και θα ξαναδούμε και σε λίγο το Φάνη τον Καραμπατσάκη. Μάλιστα. Θα πάμε τώρα στον Ριζοσπάστη, ο οποίος σήμερα φιλοξενεί στο πρωτοσέλιδο του ένα πολύ πολύ σοβαρό θέμα, αποκλειστικό. Σχέδια εκπαίδευσης Ουκρανών κομμάντο σε ελληνικά στρατόπεδα, χωρίς ταβάνι ή επικίνδυνη ελληνική εμπλοκή στον πόλεμο. Η κόντρα λέει επίδομα πείνας 250 ευρώ. Στους οικονομικά αδύναμους στα 10 χρόνια παραγράφονται και οι οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία. Τι προβλέπει το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο. Άγρια νύχτα στον Παλί, λίγο πριν από μια πιθανή παγκόσμια σύραξη. Ο Ζελένσκι πίεζε τον Μπάιντεν και τον ΝΑΤΟ να κηρύξουν τον πόλεμο για τη Ρωσία. ΣΥΡΙΖΑ κατά κυβέρνησης, με ομερτά μέχρι τις εκλογές και όρους μαφίας για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Η Ευρωζώνη πρωταθλήτρια η Ελλάδα στις τιμές βενζίνης. Τάκης Θεοδωρικάκος, Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, στο 90% εξιχνιάσεις δολοφονιών από την Ελλάδα το 2022. Εμείς θα λέγαμε καλύτερα να μην τις είχαμε. Νοσοκομείο παιδών, καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση 7χρονου από 14χρονο. Είναι ένα θέμα που θα το δούμε σε πολύ πολύ λίγο. Μάλιστα. Λοιπόν, θα πάμε στην εφημερίδα το Ποντίκι που λέει «Στρίβουν διά της νομοθέτησης». Άλμα στο μέλλον και στρατηγική με τοπική σύγκρουση με το ΣΥΡΙΖΑ σε όλα τα επίπεδα. Παραμένει το σκοτάδι στην υπόθεση των υποκλοπών, βάλτος το πολιτικό σκηνικό. Στο καθιερωμένο σκίτσο του πρωτοσέλιδου της εφημερίδας, είμαστε άφραγοι, ακούγεται εδώ από το καλάθι του νοικοκυριού, 17 Νοεμβρίου 2022, νίκη, δίδακτρα, πραγματικές ανάγκες νοικοκυριού, είναι όλα αυτά που βρίσκονται απέναντι.
Η STL στην πρώτη τη σελίδα. Βαρύδι ο κύριο Ζελένσκι για τη Δύση. Επίεσε τον Μπάιντεν στον Παλί να κηρύξει τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο στον Πούτιν. Η προβοκάτσια με του πυράβλου δεν πέρασε. Ο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών ενημέρωσε τον ΝΑΤΟ ότι ήσαν Ουκρανικοί. Η Εσπρέσο λέει βιασμοί ανηλίκων στο Πέδον. Σεισμό στο Υπουργείο Υγείας με τον Πλεύρη να διατάσει έρευνα για τις φρικτές καταγγελίες. 14χρονος κακοποίησε σεξουαλικά 7χρονο και 13χρονη σοκ στο Αγλαία Κυριακού. Θέμα που θα ασχοληθούμε αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα που θα ακολουθήσει σε λίγο. Είναι αυτεμπορική, λέει, 7,7 δις για 32 στρατηγικές επενδύσεις σε τροχιά. Τα σχέδια έχουν λάβει την έγκριση της Διυπουργικής Επιτροπής την τελευταία τριετία. Ασφαλιστικό νομοσχέδιο, παραγραφή χρεών, διπλάσεις δόσεις, αυξήσεις συντάξεων. Άνοιξε η κρύπτη των κρύπτος, μεγαλώνει η λίστα των θυμάτων. Φυσικό αέριο, μηχανισμός για το πλαφόν στις τιμές. Πόλεμος, ουκρανικός ο πύρευλος που έπληξε την Πολωνία. Μάλιστα. Για πες. Μισό λεπτό. Παρακαλώ. Καλάθι του νοικοκυριού. Ανθεί ιδιωτική... Τι να πω, ρε παιδιά. Ανθεί ιδιωτική ετικέτα την τρίτη εβδομάδα εφαρμογής του προγράμματος, ενώ αυξάνεται ο αριθμός των εθελοντικών συμμετοχών. Θα μπουν και άλλα μικρότερα σούπερ μάρκετ, έχουμε να πούμε εδώ. Ωστόσο, μόνο 2 στα 10 προϊόντα έδειξαν να μειώνονται. Δεν ξέρω γιατί χαίρονται τόσο στην κυβέρνηση, αλλά θα τα δούμε. Ελέγχους δεν έχουμε δει στα σούπερ μάρκετ. Βλέπουμε μόνο άλλους ελέγχους. Ελέγχους σε σούπερ μάρκετ και ελέγχους σε βενζινάδικα δεν βλέπουμε. Εσωκέρδια, γιατί είναι εσωκέρδια, λες. Τύπος της Θεσσαλονίκης, πονοκέφαλος στα ενίκια για μισθωτές και ιδιοκτήτες. Ολένα και περισσότεροι ενοικιαστές δυσκολεύονται να τα πληρώσουν. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου υπάρχει παρέμβαση δικηγόρου για την ίσπραξη των χρωστούμενων. Αυτά με τις εφημερίδες και ήρθε η ώρα για δώρα. Ήρθε η ώρα για δώρα και είναι πολλά και δικό σας θα γίνει το νέο Toyota Yaris Active, παρακαλώ πολύ. Ένα φοβερό ολοκένουργιο αυτοκίνητο με το κλειδί στο χέρι γίνεται δικό σας. Εγώ έχω να σας δώσω ένα τετραήμερο ταξίδι για μια οικογένεια ή 4 άτομα στο White Hills Hotels που βρίσκεται στην Αράχοβα. Με επιπρόσθετα με 3 γεύματα στο All Day Bar Restaurant Istros by Actida, σε ένα από τα πιο παλιά αρχοντικά της κοσμοπολίτικης Κομόπολης, δίπλα στον Εγκάρσιο. Όλα αυτά από το arachova.tv του Δημήτρη Μάρκου και το διεκδικείτε. 14999 τηλεφωνείτε, αφήνετε όνομα, επώνυμο και τηλέφωνο, ή στέλνετε ένα μηνυματάκι open κενό και αποστολή στο 14999. Σε πολύ πολύ λίγη ώρα ανοίγουμε το μεγάλο θέμα για το Αγλαία Κυριακού, το νοσοκομείο που ο ένας 14χρονος φέρεται να παρενόχλησε σεξουαλικά ένα 7χρονο παιδάκι. Και φυσικά μπαίνουμε στο Πέδον Πεντέλης αποκλειστικά εδώ από την ανοιχτή επικοινωνία, όπου μας δείχνουν την δομή, την μονάδα που έχουν φτιάξει για τα κακοποιημένα παιδιά που μένουν προσωρινά, που φιλοξενούνται από το Πέδον Πεντέλης. Σε πολύ πολύ λίγα λεπτά. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, κύριε Μάνο μου. Καλημέρα σας κύριε Χρύσα μου. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Πες πόσο ωραία πράγματα μου λες στο διάλειμμα. Λοιπόν, υπέροχα πράγματα. Σταμάτα. Ενίκο μη ενδύμω. Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, πάμε να ανοίξουμε ένα θέμα που σοκάρει όλους μας. Να το πιάσουμε λίγο από την αρχή. Πριν από λίγες ημέρες, την Δευτέρα δηλαδή, εδώ έγιναν πολύ σοβαρές καταγγελίες στην εκπομπή από τον πρόεδρο της ΠΕΔΗΝ, τον κύριο Γιαννάκο. Και ανοίξαμε ένα πολύ πολύ μεγάλο θέμα, ένα μεγάλο κοινωνικό θέμα που αφορά σε τι. 81 παιδιά με εισαγγελική εντολή έχουν απομακρυνθεί από το οικογενειακό περιβάλλον τους. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το οικογενειακό τους περιβάλλον δεν είναι κατάλληλο για να τα φροντίσει. Έχουν κακοποιηθεί, αλλά δεν πρέπει να δουν πράγματα τα οποία συμβαίνουν μέσα στην οικογένεια. Και αυτά τα παιδιά προορίζονται με την εντολή του εισαγγελέα να πάνε σε μια δομή πρόνοιας, σε ένα ίδρυμα. Μέχρι να βρεθεί η δομή πρόνοιας, τα παιδιά αυτά περνάνε από νοσοκομεία. Στα 3 νοσοκομεία της Αττικής κυρίως, γιατί την Αττική μιλάμε, στα 3 νοσοκομεία παιδών. Εκεί κάθονται, εγώ θα το ξαναπώ, παρκάρονται ακόμη και για μήνες. Έτσι λοιπόν φτάνουμε στο σημείο να έχουμε χθες καταγγελίες για κακοποίηση και βιασμούς στο νοσοκομείο Πέδων Αγλαία Κυριακού για έναν 14χρονο, ο οποίος καταγγέλλεται, φέρεται να κακοποίησε σεξουαλικά έναν 7χρονο αλλά και μία 13χρονη. Όλα αυτά τα παιδάκια έχουν απομακρυνθεί από το οικογενειακό περιβάλλον τους με εισαγγελική εντολή. Έτσι. Αλλά η Χρύσα έχει κάνει πριν ρεπορτάζ γι' αυτό και με το Υπουργείο Υγείας, γιατί είναι θέμα του Υπουργείου Πρόνοιας αυτό.
και δεν έχουμε πάρει ακόμα απάντηση. Και νομίζω ότι δεν είναι κανονικό αυτό να ζητάμε απάντηση από τη Δευτέρα και να μην έχουμε σήμερα μία ελάχιστη απάντηση. Όχι απλά δεν έχουμε απάντηση, δεν βρίσκουμε κάποιον να μας απαντήσει. Έτσι. Προσπαθούμε πολλές μέρες, όπως λέει ο Μάνος. Ωστόσο, γίνεται ένα μπαλάκι ευθυνών. Όχι είναι δική σου ευθύνη, όχι είναι του αλουνού η ευθύνη. Εμείς επικοινωνήσαμε με το Υπουργείο Υγείας, όπου αμέσως απάντησε, να τα λέμε και τα καλά. Αμέσως απάντησε και είπε, μας αφορά, στη δική μας δικαιοδοσία είναι το κομμάτι των παιδιών μέχρι να εξεταστούν και να φανεί ότι είναι καλά. Φιλοξενούνται προσωρινά σε νοσοκομεία, ωστόσο όμως δεν είναι το φυσικό περιβάλλον ενός παιδιού ένα νοσοκομείο, βλέποντας συνεχώς πάνω από το κεφάλι τους γιατρούς με στολές και άλλα άρρωστα παιδάκια, γιατί μπορεί και τα ίδια μέσα στα νοσοκομεία να αρρωστήσουν. Εμείς κάναμε ρεπορτάζ, η Ανοιχτή Επικοινωνία και ο Φάνης Καραμπατσάκης χθες βρέθηκε στο νοσοκομείο στο Παίδων Πεντέλης, όπου εκεί τι γίνεται. Έχει δημιουργηθεί ένας ειδικός χώρος από το Υπουργείο Υγείας, είναι μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε. Εκεί φιλοξενούνται 18 κακοποιημένα παιδιά που έχουν απομακρυνθεί από το σπίτι τους με εισαγγελική παραγγελία, βρίσκονται μέσα στο νοσοκομείο και βρίσκονται μέσα στο νοσοκομείο με άλλα παιδάκια που νοσούν. Ωστόσο, οι γιατροί και οι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί μέσα και οι υπεύθυνοι τα αγκαλιάζουν και γίνονται όλοι μαζί μια οικογένεια. Πάμε να το δούμε. Φιλοξενούνται 18 παιδάκια και προσφέρουμε ακριβώς αυτό που χρειάζονται τα συγκεκριμένα παιδιά, δηλαδή την αγάπη και τη φροντίδα που τους έχει λείψει. Έρχονται κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας για διάφορους λόγους, οι οποίοι μπορεί να είναι η παραμέληση, η κακοποίηση, κάποιοι γονείς παραβατικοί και πολλοί άλλοι λόγοι. Για τι ηλικίες παιδιών μιλάμε? Εμείς δεχόμαστε μέχρι 16 ετών παιδάκια. Έρχονται για ιατρικό έλεγχο κατόπιν εισαγγελικής εντολής, ο οποίος μπορεί να διαρκέσει από 5 μέρες μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες από την κοινωνική υπηρεσία και να εντοχθούν στην ανάλογη δομή ή να γυρίσουν και πίσω στις φυσικές τους οικογένειες, στο φυσικό τους περιβάλλον. Η ανακαινισμένη πτέρυγα ξεκίνησε τη λειτουργία της τον περασμένο Ιούνιο και είναι μία δωρεά των Ρόταρη. Και εκεί φιλοξενούνται όλα τα παιδιά? Δεν φιλοξενούνται όλα τα παιδιά, γιατί κάποια συνοδεύονται από τους γονείς τους, οπότε είναι πιο εύκολο να φιλοξενηθούν στο συγκεκριμένο χώρο. Κάποια άλλα όμως είναι ασυνόδευτα, οπότε πρέπει να μεριμνήσουμε εμείς για τη συνοδεία τους. Όλες οι περιπτώσεις μας αγγίζουν. Είμαστε γονείς, είμαστε επαγγελματίες υγείας και όσο και να θέλουμε να αποστασιοποιηθούμε, μας είναι αδύνατον. Όλα τα παιδιά αυτά μας αγγίζουν και χρειάζονται πάρα πάρα πολύ αγάπη. Όταν ήμουν παιδί, είχα βρει έναν κήπο. Όλα τα παιδιά είναι ιδιάζουσες περιπτώσεις. Όλα τα παιδιά έχουν το δικό τους τρόπο να σε αγγίζουν και να σε κάνουν να συγκινήσεις μαζί τους. Από εκεί και πέρα, κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, κάθε περίπτωση χρήζει διαφορετικής προσέγγισης από εμάς και σαν επαγγελματίες υγείας, αλλά και σαν γονείς. Εδώ και πολλά χρόνια συμβαίνει αυτό και στα τρία παιδιατρικά νοσοκομεία, όχι μόνο σε εμάς. Εμείς ίσα ίσα έχουμε δημιουργήσει και έναν πολύ ωραίο χώρο για να μπορούμε να στεγάζουμε αυτά τα παιδιά και να έχουν πιο επικοδομητική όλη τους την ημέρα και τις ώρες τους με παιδαγωγούς. Ένα μεγάλο μπράβο στο Φάνη Καραμπατσάκη για το ρεπορτάζ και σε σένα. Ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ αυτό. Ναι. Γιατί εδώ μιλάμε για ένα πολύ πολύ σοβαρό θέμα. Είναι θέμα πολιτισμού, είναι ένα βαθύ κοινωνικό θέμα. Ωστόσο, καταλαβαίνουμε ότι αυτός ο χώρος είναι ένας χώρος ανάγκης που δημιουργείται. Γιατί αυτά τα παιδιά παραμένουν ακόμα και για χρόνια, όπως έλεγε ο κύριος Γιαννάκος. Ανοίξαμε μαζί του το θέμα και θα τον δούμε και πάλι. Καλημέρα, κύριε Γιαννάκο, είναι ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ κοντά μας. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Η Ελευθερία Σπυράκη βρίσκεται στο Αγλαία Κυριακού, γιατί εκεί έχουμε μια σοκαριστική καταγγελία. Από έναν 14χρονο που φέρεται να έχει ασελγήσει, να έχει κακοποιήσει ένα 7χρονο παιδάκι, το οποίο φιλοξενείται και εκείνο στο νοσοκομείο. Έχει και μια 13χρονη. Έτσι, καταγγελίες είναι πάντα, ακόμα είναι σε εξέλιξη η έρευνα. Καλημέρα, Ελευθερία μου. Δώσε μας το ρεπορτάζ. Καλή σας μέρα.
Καλή σας ημέρα. Εξετάζεται βέβαια η περίπτωση της σεξουαλικής κακοποίησης. Να πούμε ότι όλα ξεκίνησαν την περασμένη Τρίτη. Όταν ο 7χρονος κάλεσε την μητέρα του, να πούμε ότι ο 7χρονος και οι 13χρονοι που κατήγγειλαν τον 14χρονο φιλοξενούνται εδώ στο Αγλαία Κυριακού με εισαγγελική εντολή. Mm-hmm. Λοιπόν, ο 7χρονος κάλεσε την μητέρα του και την ενημέρωσε ότι τη στιγμή που βρισκόταν στις τουαλέτας τον προσέγγισε με ένα μαχαίρι ο 14χρονος και τον κακοποίησε σεξουαλικώς. Η μητέρα ενημέρωσε ένα συγγενικό πρόσωπο γιατί η ίδια δεν μπορούσε να μεταβεί στο νοσοκομείο. Ωστόσο, κατά πληροφορίες, το άτομο αυτό ήταν ο νονός του παιδιού, ο οποίος φέρεται να χτύπησε το φύλακα του νοσοκομείου, να ανέβηκε πάνω στον όροφο που φιλοξενούνται όλα αυτά τα παιδιά και στη συνέχεια να βρήκε το 14χρονο, να λογομάχησαν και στη συνέχεια τον χτύπησε. Οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου ενημέρωσαν τις αστυνομικές αρχές όταν αντιλήφθηκαν τι ακριβώς συνέβη. Όταν έφτασαν βέβαια οι αστυνομικοί δεν βρήκαν το συγγενή του παιδιού. Υπάρχει έρευνα σε εξέλιξη για τον εντοπισμό του. Όμως βρέθηκαν οι αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης ανηλίκων μπροστά σε ακόμα μία καταγγελία. Αυτή της 13χρονης, η οποία τους κατήγγειλε ότι έπεσε και εκείνη, φέρεται να έπεσε και εκείνη θύμα σεξουαλικής κακοποίησης. Και οι δύο καταγγελίες των παιδιών και του 7χρονου αλλά και της 13χρονης εξετάζονται αυτή τη στιγμή από τη διεύθυνση ανηλίκων. Επίσης να σας πω ότι ο 14χρονος φιλοξενείται εδώ και 5 μήνες σύμφωνα με το ρεπορτάζ στο Αγλαία Κυριακού. Τον πήραν οι αρχές και τον μετέφεραν εδώ διότι είχε πέσει και ο ίδιος θύμα κακοποίησης από τον ίδιο τον πατέρα. Και μόνο αυτό βεβαίως που είπες ότι φιλοξενείται 5 μήνες είναι αυτό για το οποίο φωνάζουμε ότι παιδιά που θα έπρεπε να είναι σε κοινωνικές δομές βρίσκονται εκεί ολόκληρους μήνες. Αυτό που φωνάζει ο κύριος Γιαννάκος. Καλημέρα κύριε Γιαννάκο. Και επιβεβαιώνεται τώρα. Και επιβεβαιώνεται και εδώ να βάλουμε στη συζήτηση και πρέπει να το πούμε. Επειδή αναζητούμε από την Δευτέρα που βγήκατε στην εκπομπή και καταγγείλετε το θέμα, ανοίξετε το θέμα, είναι η αλήθεια. Αναζητούμε απάντηση από την Πρόνοια η οποία μας απαντά ότι παιδιά το θέμα είναι του Υπουργείου Υγείας. Και εμένα δεν μου φαίνεται καθόλου έτσι πάντως κύριε Γιαννάκο. Τραγικά γεγονότα τα οποία έχουμε επισημάνει ότι θα συμβούν και βέβαια δεν έχει καμία ευθύνη το νοσοκομείο. Καμία απολύτως ευθύνη και μάλιστα να πω με απόλυτη ειλικρίνεια ο διοικητής του νοσοκομείου κάνει τεράστιες προσπάθειες προκειμένου τα παιδιά αυτό να απορροφηθούν από προνοιακές μονάδες και συναντάει πάρα πολλές φορές τείχο. Δυστυχώς τα παιδιά αυτά τα παίρνουμε από το συγγενικό περιβάλλον που είναι νοσηρό και τα φέρνουμε στο παιδιατρικό νοσοκομείο, στα παιδιατρικά νοσοκομεία που είναι ακατάλληλα, αντί να τα πάμε με κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, σε σχολεία, να τα επενεντάξουμε στην κοινωνία με ασφάλεια ως σωστούς ανθρώπους, εμείς τα εθίζουμε σε μια παραβατική συμπεριφορά. Το Αγλαία Κυριακού χθες είχε 37 παιδιά με εισαγγελική παραγγελία. Διαταράσσουν τη λειτουργία του νοσοκομείου. 37 νέα παιδάκια με εισαγγελική παραγγελία που έρχονται. Ακριβώς. Και για πόσο καιρό θα παραμείνουν εκεί. Μαθαίνουμε μόνο ότι ο 14χρονος είναι 5 μήνες. Αυτό που λέει, ακούστε, για να πούμε και αυτή την παράμετρο. Γιατί είναι αυτό που λέει, Χρυσά μου ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Ότι σε μια εφημερία του νοσοκομείου λείπουν 37 κρεβάτια. Είναι και αυτό. Ναι, και τακτικά κύριε Λιθνή, αναγκάζονται και βάζουν ράτσα σε παιδάκια τα οποία πάσχουν από σοβαρή νόσο, γιατί δεν υπάρχουν κρεβάτια. Κοιτάξτε τώρα, εδώ λοιπόν αυτά τα παιδιά μπορούν να μεταφέρουν ιώσεις, αναστατώνουν τη λειτουργία, λειτουργούν ως ομάδες, μπορεί να εμφανίζουν παραβατική συμπεριφορά χωρίς να φταίνουν. Προχθές λοιπόν το βράδυ 11.30 ώρα, όπως είπε και η κυρία Σφυράκη, εμφανίστηκε ένας άντρας στην πύλη του νοσοκομείου. Είπε ότι είναι ο πατέρας του 7χρονου, ο οποίος κακοποιήθηκε. Ο θηρωρός του είπε ότι δεν περνάς μέσα, απαγορεύεται τέτοια ώρα. Τον χτύπησε το θηρωρό, του έσκισε το πουκάμισο και πέρασε με τη βία μέσα. Και έδιρε το 14χρονο. Φώναξε την ομάδα βίας γιατί αργούσε η αστυνομία. Μέχρι να πάνε πάνω στους θαλάμους, είχε εξαφανιστεί ο πατέρας υποτίθεται, ο οποίος τελικά απεδείχθη ότι ήταν νονός, αν ήταν και νονός. Και βλέπουμε τέτοιες σκηνές βίας, κύριε Γιαννάκο, μέσα σε νοσοκομείο που υπάρχουν και άλλα παιδάκια. Ναι, δεν σημαίνει όμως ότι αυτά που καταγγέλλονται, ότι είναι και αληθινά. Μπορεί να είναι χειριστικά και ο στόχος να είναι να φύγουν τα παιδιά από εκεί.
Γι' αυτό πρέπει να ερευνηθούν. Όλα αυτά καταγγέλλονται, πρέπει να ερευνηθούν. Δεν πρέπει να δημιουργούμε μια αναστάτωση για τα παιδιά εκεί μέσα. Οι χώροι για τα παιδάκια που νοσηλεύονται με άλλες πατήσεις είναι ασφαλείς. Θα πρέπει λοιπόν να βρεθεί ένας τρόπος τα παιδιά αυτά να πηγαίνουν σε προνοιακές μονάδες. Βάλτε και εσείς μία ανωτελεία, κύριε Γιαννάκο. Βάλτε και εσείς μία ανωτελεία, γιατί έχουμε δώσει το λόγο μας εδώ όλη η ομάδα της Ανοιχτής Επικοινωνίας ότι δεν θα το αφήσουμε έτσι το θέμα. Θα το κυνηγήσουμε μέχρι να πάρουμε απαντήσεις και μέχρι να βρεθεί. Μόνο μία κουβέντα, κύριε Γιαννάκο. Υπάρχουν θέσεις. Οι προνοιακές μονάδες ανήκουν στο Υπουργείο Εργασίας. Υπάρχουν θέσεις φιλοξενίας, οι οποίες δεν λειτουργούν γιατί δεν υπάρχει προσωπικό. Σωστά. Είναι λοιπόν, κύριε Γιαννάκο, αρμοδιότητα της κυρίας Δόμνας Μιχαηλίδου. Ακριβώς, το Υπουργείο Εργασίας. Η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, δεν είναι δουλειά τα παιδιά αυτά. Ναι. Προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε και εγώ προσωπικά με την κυρία Μιχαηλίδου, ωστόσο δεν έχουμε πάρει απάντηση για αυτό το θέμα. Παιδιά αυτά, να μάθει ο κόσμος, τα παιδιά αυτά πηγαίνουν για 2-3 μέρες. Πηγαίνουν για λίγες μέρες στα παιδιατρικά νοσοκομεία. Ωραία. Να κάνουν τις εξετάσεις. Κύριε Γιαννάκο, και μένουν εκεί μήνες. Μείνετε σε αυτό, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ούτως άλλως θα επανέλθουμε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, όπως και την Ελευθερία για το ρεπορτάζ της. Και να μείνουμε σε ένα θέμα που αφορά και πάλι σε παιδιά. Ένα θέμα το οποίο έχει ανοίξει η εκπομπή μας εδώ, η Ανοιχτή Επικοινωνία. Μιλάμε για τις καταγγελίες μιας 22χρονης γυναίκας, μιας 22χρονης κοπέλας. Καταγγέλει τους ίδιους τους γονείς της. Στα Πετράλωνα, υπόθεση των Πετραλώνων, για την σεξουαλική της κακοποίηση και των αδελφών της, όσο ήταν ανήλικη. Και χθες ήταν επί της ουσίας, εμείς λέμε, ένα μπράβο, αν μπορεί να πει κανείς, γιατί αυτή η ιστορία φαίνεται ότι παίρνει τη δικαστική οδό. Και χθες κατέθετε, αν δεν κάνω λάθος, κυρία Δήμητρα Πλαστήρα, για περισσότερες από 5 ώρες η 22χρονη εντολέα σας, έτσι. Καλημέρα. Είμαι δικηγόρος. Καλημέρα σας. Χθες η 22χρονη κατέθεται περίπου 5 ώρες, από τις 11 παρά μέχρι τις 3.30 στην ΓΑΔΑ, στη Διεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων, και κατέθεται αναφορικά με τη μήνυση που έχουν καταθέσει κάτω της μητέρας τους τον Μάιο του 2022. Ουσιαστικά, κυρία Πλαστήρα, χρειάστηκε να ξαναζήσει αυτό το κορίτσι τα όσα τραγικά βίωνε όλα τα προηγούμενα χρόνια, και εκείνη και τα αδέρφια της. Δυστυχώς οι καταθέσεις αυτές είναι επώδυνες, γιατί επαναθυματοποιούνται τα θύματα. Έτσι. Αναβιώνουν ό,τι έχουν ζήσει. Παίρνει το δρόμο της αυτή η υπόθεση δικαστικά, κυρία Πλαστήρα. Μπορούμε να αισιοδοξούμε ότι θα ακουστεί κάποια στιγμή η αλήθεια σε μια δικαστική αίθουσα. Σιγά σιγά ξεκινούν οι διαδικασίες, ξεκίνησε η προανάκριση και οι αρχές θα δρομολογήσουν την διαδικασία όπως προβλέπετε. Ναι. Γιατί προβλεπόταν και το 2017, κυρία Πλαστήρα, γι' αυτό το λέω, αλλά δυστυχώς δεν. Καταλαβαίνω πώς το λέτε. Ναι, κύριε, δεν είδαμε φως, ωστόσο, αυτό λέω, Μάνος. Ναι, το καταλαβαίνω πώς το λέτε. Ωστόσο, εμείς εξακολουθούμε να εμπιστευόμαστε τις αρχές, τους θεσμούς, και πιστεύουμε ότι θα λειτουργήσουν όλα καλά. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Πλαστήρα. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σήμερα. Λοιπόν, πάρε τα πράγματά σου γρήγορα. Γιατί έχουμε αργήσει. Έχουμε αργήσει. Τι να κάνουμε, παιδιά. Πάρε τα πράγματά σου γρήγορα. Τους βλέπω ακόμα που μας αγριοκοιτάζουν εδώ και ο Παναγιώτης Στάθης και ο Δημήτρης ο Καμπουράκης. Πάρε τα χαρτιά σου. Μην αφήσεις και χαρτιά, γιατί φωνάζεις. Γιατί φωνάζεις, Παναγιώτη. Έρχομαι τώρα. Πάρε και τον καφέ σου. Θα τα πούμε. Λοιπόν, εμείς, κυρία μου, κάτσε να παρκάρω λίγο εδώ τα πράγματα. Αύριο. Αύριο εδώ θα είμαστε μαζί. Τα έχω πετάξει όλα κάτω, τα έχω κάνει. Πάμε να φύγουμε. Αύριο στις 5 ακριβώς θα είμαστε εδώ μαζί σε Ανοιχτή Επικοινωνία. Να είστε καλά, να προσέχετε. Ξημερώνει μια πολύ όμορφη μέρα. Γεια σας. Yeah.